Τελικά, τελικά είναι να μην κοροϊδεύεις, λέει κάτι, γιατί σου έρχεται η φύση, λέει, στο επιστρέφει πάνω σου. Τι εννοείς? Εννοώ ότι όταν ήμασταν μικροί, βλέπαμε έτσι τους μεγαλύτερους, να μην πω, να το πω, παππούδες, γιατί όταν είσαι 18 χρονών, ας πούμε, 20 χρονών, τουλάχιστον εγώ, τους 40-45 άρδες. Όχι 40-50 άρδες. Ναι, 45 άρδες, 50 άρδες. Τους έλεγες παππούδες. Παππούδες. Λογικό. Έτσι δεν είναι. Λογικό. Και έλεγα, θυμάμαι και άνθρωποι που φορούσαν γυαλιά, τους έλεγα, καλά τώρα, δεν βλέπετε, ας πούμε. Εγώ ήμουν τότε 17, 18, 19 και μου φαινόταν περίεργο πώς δεν βλέπουν, ρε παιδί μου, ξέρεις που κάνουν έτσι λίγο. Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα, έτσι. Και έλεγα, πλάκα μου κάνουν, δεν βλέπουν τώρα, ρε παιδί μου. Και δες πώς θα φέρνει ο χρόνος. Δεν βλέπω εγώ τώρα, φίλε, και ξέχασα και τα γυαλιά, αυτό είναι το ωραίο. Βέβαια, το Εσκομπάρ το... θα το διαβάσω και το κομμάτι απ' έξω. το κομμάτι απ' έξω βασικά. Τέλος πάντων, πραγματικά είναι να μην κοροϊδεύεις ποτέ τίποτα, γιατί ο χρόνος στα φέρνει όλα κατά πάνω σου. Και δεν νομίζω να κάνω λάθος. Εδώ που ήσουν. Όχι, ρε. Άντε εκεί που είσαι, ήμουνα. Εδώ που είμαι, θα έρθεις. Ναι. Εκεί που είσαι, ήμουνα. Σωστά, δηλαδή όταν ήσουν νέος. Εδώ που είμαι, θα έρθεις. Τώρα που είσαι νέος, ήμουνα εκεί. Και εδώ που είμαι εγώ, θα έρθεις. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό το ρητό, εδώ που είμαι, θα έρθεις. Εντάξει, δεν ξέρουμε ποτέ τι μας ξημερώνει, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Καταρχήν, γιατί... να μην τα λέμε αυτά. Να καλησπερίσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους φίλους, ακροατές και ακροάτριες, Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4 των FM, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας, συντροφιά Παρέτσα, έως και τις 10, 8 με 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και φυσικά Δευτέρα και Παρασκευή, 10 έως τις 12. Τελικά. Τι γελάστε. Όχι, είπε Ράδιο Μαρμίτα. Και θυμήθηκα τα χθεσινά. Τα χθεσινά, φίλε. Θα τα σχολιάσουμε. Εντάξει, θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Και εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Καταρχήν, θα προτείνω τον πρόεδρο της, από τα επιτροπικά οφίτσια της Επιτροπής Μαρμίτας και τα λοιπά, που έχει κάνει μια φανταστική ομάδα στο Facebook. Νομίζω ότι είναι σαν όαση αυτή η συγκεκριμένη ομάδα μέσα στα όσα βλέπουμε. Σε αυτό το φατσοβιβλίο θα τον προτείνω τον πρόεδρο της Επιτροπής Οφιτσίων να την κρατήσει την ομάδα ανοιχτή. Είναι, νομίζω, έτοιμα και από τα 2.300 κάτι μέλη που έχει η ομάδα. Τι έκλεισε, δεν ξέρω. Όχι, αλλά μετά τα γεγονότα τα χθεσινά, μετά και ό,τι έγινε τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό, δεν ήταν βέβαια αφορμή αυτό που έγινε με μένα και τον Θουβού χθες. Απλά τον είχαν, ξέρω εγώ, πώς να το πω, επειδή τον είχαν στην μπούκα. Του κάναν προτάσεις, το λέγανε, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Δηλαδή, παρενέσεις. Ναι, να μην λέμε ονόματα και αυτά. Αυτό πουλάει, εκείνο δεν πουλάει, εκείνο θέλουμε, εκείνο δεν θέλουμε. Τέλος πάντων, αποκορύφωμα ήταν σήμερα το μεσημέρι να κραχτούν τα επιτροπικά οφίτσια από το συγκεκριμένο. Και να του γυρίσει το μυαλό του Προέδρου και να πει το βράδυ, τουλάχιστον συμβολικά, θα μαυρίσει, λέει, θα πέσει μαύρο. Έπεσε μαύρο. Και θα πέσει μετά ανακοίνωση. Γιατί θα γίνει. Εγώ προτρέπω και προτείνω τον Προέδρο και νομίζω ότι και τα 2.300 πόσα μέλη είναι των παιδιών από τα επιτροπικά οφίτσια, νομίζω ότι δεν θέλουν να κλείσει. Νομίζω ήταν πολύ παραπάνω. Όχι, κάπου εκεί. Τόσο ήταν. Δεν θέλουν να κλείσει αυτή η σελίδα. Θα το ξανασκεφτεί ο Πρόεδρος. Νομίζω τα μηνύματα που έρχονται στον τοίχο από τα επιτροπικά οφίτσια δείχνουν και καταμαρτύρουν τι ακριβώς θέλει ο λαός των οφιτσίων. Έτσι. Άσχετα από το τι θα γίνει. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, Πρόεδρε. Δεν είναι για αέρα. Όμορφα και ωραία. Μπορούν να γίνονται προτάσεις. Μπορούν να αποκλειστούν κάποιοι οι οποίοι είναι κακοπροαίρετοι. Κάποιοι οι οποίοι βάζουν διαβάλματα. Κάποιοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Μπορείς όμορφα και ωραία, σαν διαχειριστής που είσαι, να αποκλείσεις τον οποιοδήποτε και να επιλέξεις τον οποιοδήποτε θα ανήκει σε αυτή την κλειστή ομάδα των οφιτσίων. Αυτά τα λίγα. Πρόεδρε, κράτα τα οφίτσια ανοιχτά για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν,
Πάμε στα διαδικαστικά για να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε, επειδή χθες η εκπομπή σχεδόν δεν έγινε. Έχουμε αποχώρηση Ερέρα. Έχουμε δηλώσει Ερέρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Που είπε ότι ο. Θα σχολιάσω εγώ. Ναι, ο Άρης είναι πιο μικρός από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Γιατί χαμό. Θα σχολιάσω. Ένα-ένα, πάμε στα διαδικαστικά. Γιατί δεν είπαμε ούτε και για τα δύο μάτς. Είπαμε η χθεσινή εκπομπή είναι σχεδόν σαν να μην έγινε όσον αφορά τη θεματολογία. Όχι ότι δεν έγινε. Λοιπόν. Να πούμε ότι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για ένα ακόμη βράδυ είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9. Κάτι θολά πράγματα βλέπω τώρα, αλλά τα διαβάζω να ξέρεις. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ρότερο στέκι της πόλης. Για να απολαύσεις αγώνες πρωταθλήματος Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Δεν πειράζει. Ποιος είναι αυτός ο επίμονος και μας ενοχλεί την ώρα της απαγγελίας των βασικών υποστηρικτών. Να συμπληρώσω με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά όπως το λέει συνέχεια και ο Τάσος και με πάρα πολύ όμορφο προσωπικό και μία επίσκεψη νομίζω θα σας... πείσει για αυτά τα καλά λόγια που λέμε εμείς και μην ξεχνάμε ότι σήμερα, αύριο και Πέμπτη είναι βραδιά και Champions League και Europa League, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 2311-208-301 για να κλείσετε τραπέζι στο Escobar και να απολαύσετε τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα και στο φίλο του Δημήτρη, χρόνια είχα να τον ακούσω, τώρα έτυχε, το τηλέφωνο. Ήταν στο αυτοκίνητο, δεν τον, ναι, τον είχα, είχα να το δω χρόνια του φίλου μου του Δημήτρη από την Νεάπολη. Παίζαμε εκεί τα τάβλια μας, τα κόλπα μας, τα ωραία μας, ναι, χαιρετίσματα εκεί στα Αλάνια στην Νεάπολη. Θα περάσω να σας δω τρελοκομεία ένα βράδυ, θα περάσω να σας δω όλους. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το ψητό πολύ ο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς. Μενού με πολλές επιλογές για ένα έως 4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 βρίσκεται το ψητοπολείο Πορκίτο, πρώην διοικητήριο. Δελιβεριά, τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας το 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε 20% για κάθε παραγγελία σας. Εδώ είναι και η Skies Aviation Academy, άλλο ένα απόγευμα κοντά στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα και σε εσάς. Κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες άμεσα δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, στην οδό Θεσσαλονίκης 10, Περαία Θεσσαλονίκης 10, πληροφορίες στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε για πληροφορίες 23 920 21 100. Skies Aviation Academy. Έχουμε να εξελίξει ευρωπαϊκό μάτς για τον ΠΑΟΚ στην Τσεχία. Ο Πάβα ΠΑΟΚ, αν είδα καλά, 45-49. 45-49, τώρα ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Θα δίνεις... Τώρα ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο. Θα σας κρατάμε ενήμερος και για αυτό το μάτς. 9 λεπτά βλέπω. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μετά από τρεις ήττες. Μετά τον Grand Guignol μάτς που κέρδισε μέσα στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μια τσέχικη ομάδα η οποία στις δύο πρώτες περιόδους, να ξέρετε ότι είχε 9 στα 9 τρίποντα. Καλά ακούτε, ούτε οι Lakers το έχουν κάνει αυτό. 9 στα 9 τρίποντα μέχρι και το 14ο λεπτό. Στο 13ο λεπτό έκανε το πρώτο άστοχο τρίποντο. Ο παίκτης, τον Τζέκο. Δώσε μου, γιατί τώρα είδα να είναι καλά ο Γιώργος ο Ματζούρης που μας άφησε τις δύο τηλεοράσεις ανοιχτές. Ένα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και από κάτω βλέπω. Τώρα το είδαν από την αλήθεια. Μάλιστα. Είναι στον Σκουντή, στην εκπομπή του Σκουντή στο Sport 4. Λέει το Τάσο, δεν βλέπω καλά. Sport 4 είναι. Ναι. Sport 4, ναι. Είναι ζωντανά, είναι ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Γουλιέλμος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος Γουλιέλμος. Μάλιστα. Φυσικά δεν έχουμε ήχο. Αλλά αυτή τη στιγμή δίνει ζωντανά συνέντευξη. Σίγουρα θα είναι ενδιαφέροντα αυτά που θα πει, λέω εγώ, θεωρώ. Εγώ επαναλαμβάνω, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω για τον μπάσκετ, ελπίζω ότι ο κύριος Γουλιέλμος, εκτός από τα πράγματα που προσπαθεί, έτσι φαίνεται, να τα βάλει σε τάξη τα οικονομικά, ελπίζω να προσπαθεί να είναι και στην κατεύθυνση του να βρει έναν άνθρωπο να μπορεί αυτό το υπεροκιάνιο που λέγεται μπασκετικός Άρης να το πάει μπροστά. Γιατί καλά όλα, καλά οι διευθετήσεις των οικονομικών,
αλλά αυτός ο Άρης, ο μέτριος και προς τα κάτω κιόλας, όχι καν μέτριος, δεν αντέχεται πλέον. Εντάξει. Αυτό. Και ο Τιτανικός, ο Περικιάνιος ήταν και, και βυθίστηκε. Όλα γκρεμίζονται κάποια στιγμή. Σίγουρα. Βυθίστηκε, αλλά η εταιρεία προφανώς, η εταιρεία που προφανώς είχε η ιδιοκτήτρια εταιρεία τον Τιτανικό, έκανε άλλο με τα καράβι. Σαν τον Τιτανικό. Δεν ξαναβυθίστηκε. Όχι, μπορεί να έκανε τον Τιτανικό 2 και να μην βυθίστηκε. Ναι, δεν έγινε κανένα Τιτανικό 2, το ξέραμε. Αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Διότι καμία ομάδα, ούτε ποια θεωρείς μεγαλύτερη. Διαγωνισμός τριπώντων γίνεται στην Τσεχία. 50-56. Μείωσαν με τρίποντο οι Τσέχοι, ο Κόνιαρης με τρίποντο 50-56-7-22 πριν τη λήξη του τρίποντο. Ωραία, για να τελειώσω το σχόλιο μου, καμία ομάδα ούτε σε ποδόσφαιρο ούτε σε μπάσκετ μεγαλύτερη. Ποια είναι, με βάση τους τίτλους είναι η Ρεάλ. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί συνέχεια. Όπως βλέπεις η Ρεάλ φέτος είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου. Μάλιστα. Έτσι είναι αυτό. Ο αθλητισμός λοιπόν, είναι έτσι. Και δεν έχουμε, γίνεται διαφορετικά. Με συγχωρείς, έχουμε και Champions League. Παιδιά, γίνεται χαμός στα μάτς των 8. Κάθεστε. Ένα 0 ο Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ 2-0 στο 30. Εντάξει. 10,50 δίνει στον ΟΠΑΠ. 10,50 στον ΟΠΑΠ. Ναι. Έξω πάνω από 13. Ήθελα αυτά, δεν είδε στα γυαλιά τι κάνουν. Ναι. Και τα δύο μάτια θέλω να τα παίξω γκολ-γκολ, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και θα βγουν φυσικά, εφόσον δεν τα έπαιξα τώρα, θα βγουν φυσικά και τα δύο. 100%. Πάψε να είσαι να πούμε. Δεν θα βάλει ένα γκολ Λίβερπουλ, δεν μπορεί να μην βάλει. Πάψε να είσαι απεσιόδοξο. Λογικά. Δεν θα βάλει, θα βάλει. Το άλλο πόσο είναι. Το άλλο είναι Μονακό Club Breeze στο 1501. Ναι. 0. 2. 3. 3. Ένα γκολ θα βάλει και η Μονακό. Εδώ είμαστε. Παιδιά, δεν λέμε ψέματα. Στο 32 βρισκόμαστε. Εντάξει. Μονακό Club Breeze στο κωδικό 1500-03. 03 κερδίζει Club Breeze. Και στο 1501 ακριβώς από κάτω. Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ 2-0. Παρότι είμαι Μάντσεστερ και είμαι κατά τη Λίβερπουλ, λογικά. Ένα ευρουλάκι τώρα στο 2-0. Στο χ θα έβαζα. Στο χ, ότι θα λήξει σοπαλία. Κατάλαβες. Στο χ θα έβαζα ένα ευρουλάκι. Για τη Λίβερπουλ. Ναι, πόσο το δίνει τώρα. Αυτό δεν είναι live εδώ. Τώρα, ναι, δεν το δίνει. Εδώ, άμα, κάτσε εδώ, για δες εδώ ρεσί. Μετά. Όχι, περίμενε. Ποιο είναι το πρώτο ή το δεύτερο είναι. Το πρώτο. Το πρώτο. Για δες πόσο δίνει το χ εδώ τώρα. Εδώ. 4 φράγκα. 4 φράγκα μόνο με 2-0. 4 φράγκα. 3,5 δίνει το διπλό, ρε. Αυτό είναι το διπλό, 3,5 λέει. Ναι, βρε. Και 4 το. Ναι. Θεωρούν δηλαδή ότι μπορεί να βάλει 3 γκολ τόσο εύκολα η Λίβερπουλ στην Ιουγκοσλαβία. Δύσκολα το βλέπω. Αλλά ένα βουλάκι στο χ μαζί με κανένα ακόμη θα το πόνταρα. Να σου 15 πω, φράγκα δίνει στο live το χ. Στο ημίχρονο. Α, στο ημίχρονο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τα πρώτα. Δεν το τελικό αποτέλεσμα δεν λέει εδώ. Έχουμε, λοιπόν, πάμε. Για τα... Έχουμε και μάτσε Champions League ματσάρες. Ματσάρες στις 10 η ώρα. Ατλέτικο Μαδρίτης Ντόρτμουντ στην Ισπανία. Ναι. Στην Ιταλία Ίντερ Μπαρτσελόνα. Εδώ θα γίνει αίμα κι άμμος. Πραγματικά θέλω να το δω αυτό το μάτσο. Καλό αρχικάκι, θα προλάβουμε. Ναι. Από κάτω Tottenham Eindhoven. Άσο και over. Ναι, καλή είναι η Eindhoven. Άσο over. Νάπολη, αυτό είναι ματσάρα φίλε. Νάπολη, Paris Saint-Germain. Χι. Γκολ, γκολ. Χι. Πόρτο, Λοκομοτίβ Μόσχας. Ναι, εδώ μπορεί να έχουμε καμιά χαζομάρα. Φύγε, φύγε. Δεν μην το ακουμπάς αυτό. Ναι. Σάλκε, Γαλατά Σαράι. Διπλό. Άσος. 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 Γκολ γκολ και διπλό. Λοιπόν, να πούμε ότι. Γιατί δεν θα επιφυμούμε μόνο τα. Και θα ευλογούμε τα γένια μας. Ναι. Παταγώδη αποτυχία στα τρία αποτελέσματα που έδωσα εγώ. Κι εγώ, κι εγώ. Είπα νίκη το. Είπα χ ημίχρονο διπλό τελικό τον ΠΑΟΚ. Βγήκε διπλό σε χ. Κι εγώ το ίδιο είπα. Είπα χ τον Άρη. Κοντά έχασε. Το λογικό χ ήταν. Και είπα άσο τον Παναθηναϊκό. Βγήκε χ. Άσο είπε στον Παναθηναϊκό. Ναι, και εκεί κοντά ήμουνα. Και εκεί κοντά ήσουν. Ποια αν έπρεπε έξινε να κερδίσει κάτι. Σημασία γιατί έχασε. 0 στα 3 ο Τρέγια σε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε και εγώ 0 στα 3 έχα. Τι να ξεκινήσουμε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε λίγο τώρα, κάνουμε λίγο μισό λεπτό και θα πάμε στο διάλειμμα των 9.30. Λοιπόν, ο Πάβα Τσεχία, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, Μακεδονία 50-59 και η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. 6 και 1 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ έκανε και με 10 πόντους διαφορά στη δεύτερη περίοδο. Κατάφερε, το γύρισε και τώρα είναι συν 9 και έχει την μπάλα στην κατοχή του. Τρίποτο από τον Γκος, άστοχο. Φάνηκε ότι δεν θα μπει αυτό. Ο Χάτσερ ήταν. Ο Χάτσερ πρέπει να ήταν. Ο Χάτσερ είναι αυτός. Ωραία. Επίδεση για τους Τσέχους. Κλέβει. Ποιος είναι ο Χρυσικόπουλος ή ο Μαργαρίτης. Ο Χρυσικόπουλος. Δεν βλέπω καλά μακριά. 50-60. Εγώ δεν βλέπω κοντά. 61. Εσύ δεν βλέπεις μακριά. Κάνω έτσι, πρέπει να κάνω έτσι. Ναι. Εσύ δεν βλέπεις μακριά, εγώ 50, δεν βλέπω κοντά. 61. Λοιπόν, φοβερή, εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε το πρώτο break, θα επανέλθουμε.
Θα συζητήσουμε λίγο για τα ματσάκια της Κυριακής του, ναι, του, και του Σαββάτου του ΠΑΟΚ του Άρη. Εγώ λίγο παραπάνω για, θα πρέπει να πω για Ερέρα και να σχολιάσω, ναι, και τις έχουμε την απόχωρηση, την απόλυση, απόλυση του, κοινή συνενέση, του ΠΑΟΚ Ερέρα. Ναι. Πανηγυρισμός από Μπουγάτσα. Επιτέλους, ζάχο, ναι, το έγραψε. Ζάχο, είναι ανθρωπάκι, ζάχο. Ένα ωραίο που έγραψε. Αυτά είναι τα έξυπνα, ναι. Αυτά είναι τα έξυπνα σχόλια. Φυσικά ήταν σε γκρουπ στο Facebook, Σαριανίδικο γκρουπ. Έγραψε ένας: με αυτά τα τέσσερα γράμματα, ρε, εσύ είναι δυνατόν να ήταν καλός προπονητής? Το ΠΑΟΚ. Άμα... ανάποδα ΠΑΟΚ. Ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα κάνει ένα γραμματισμό. Ήταν έξυπνο. Τον είχα για κακό προπονητή. Ναι. Αλλά τελικά είναι ανθρωπάκι, ανθρωπάκι. Έχει ένα δίκιο, θα πω γιατί. Έχει πάμε ένα μόνο για τα αδέρφια μου που κλάψαν. Κλάψαν, ναι, ζάχο, ναι, για αυτόν τον τύπο. Χθες ξεκίνησα. Δηλαδή, έκανε μια δήλωση για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Συγγνώμη λίγο, ζάχο. Ναι. Και πάμε στην διάλειμμα. Έκανε μια δήλωση ο Ερέρα, ναι, σε ένα ισπανικό site και λέει: Ερέρα, πιο μικρός ο Άρης από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει πολύ ψωμί μέσα η δήλωσή του. Θα τη διαβάσουμε όλοι θα και θα θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Θα σχολιάσω εγώ φυσικά. Εγώ χθες ξεκίνησα 30 δευτερόλεπτα πρόλαβα να, ακριβώς για την περίπτωση. Χθες ήταν επεισοδιακή. Και έγινε, ναι, και μετά πέσαν τα τηλέφωνα, βγήκε και ο Γιώργος ο Ματζούρκης και δεν πρόλαβα να πω τίποτα, ναι, 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 και το αφήσαμε για σήμερα διότι και εσύ όταν γύρισες ήταν παρατέταρτο. Εκπομπή, οπότε. Η γυριστρούλα τα γύρισε όταν πήγα εκεί πέρα. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Πάμε, θα τα πούμε και αυτά και εκεί έχω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Η αρσενική κομμανέτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Έτσι, έτσι, ρε φίλε, πρώτο είμαι. Πρώτο είμαι, ρε φίλε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πρώτο είμαι. Τέσσερι βαθμού το δεύτερο. Έξι από τον τρίτο, τι τέσσερι. Εφτά, αφού θα φάει μείον τρει ο κόκκινο. Δύο έχει από τον δεύτερο. Τι λε, καλέ. Ο δεύτερος είναι ο Ατρόμητος. Δεν τον υπολογίζει τον Ατρόμητο. Α, δεν τον υπολογίζει. Δεν τον υπολογίζει. Σωστά, πού να τον υπολογίζει. Δική μου ομάδα δεν είναι. Δική σου ομάδα είναι. Οπότε δική μου ομάδα είναι. Να τον υπολογίζει. Φιλικό δεν θα έδινα. Έχεις ένα δίκιο. Φιλικό λοιπόν δεν θα έδινα. Πήρε την απάντηση και εσύ και κάποιοι άλλοι που λέγανε όλη τη εβδομάδα θα ανοίξει τα μπούτια ο Ατρόμητος. Θα ανοίξει τα πόδια ο Ατρόμητος. Ε, θα κάτσει να χάσει ο Ατρόμητος. Την πήρατε όλη την απάντηση και από τον Κάναντι, από τον προπονητή και από τον κύριο Σπανό. Από τον πρόεδρο του Ατρομήτου, ναι, και από τους παίκτες του Ατρομήτου. Δεν ξέρω αν σε συγκίνησε. Το σκορ πάντως λέει άλλα. Γιατί οι ομάδες δορυφόροι που είχε μια άλλη ομάδα, κόκκινη, πράσινη, ναι, κίτρινη, παλαιότερα, ναι, περνούσαν αέρα πατέρα και τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου είχαν 15 και 20 πόντους διαφορά από τους υπολείπους. Να μην πω υπερβολές, είχαν 10 ως 15 πόντους διαφορά. Καταλάβες. Εγώ λέω για να σχολιάζουμε μαζί και εσύ φυσικά θα σχολιάσεις και τα δικά μου λεγόμενα. Ότι φαίνεται αν μια ομάδα είναι δορυφόρος ή όχι, όταν το μάτς το θέλει άλλη 100%, δηλαδή δεν υπάρχει χ, τότε το βλέπουμε αν είναι. Γιατί ο Πάουκ δεν ήθελε το μάτς. Πώς δεν το ήθελε. Αλλά και ένα χικάκι δεν τον νομίζω τον στεναχώρησε. Πώς δεν τον στεναχώρησε. Μείωσε ο Ολυμπιακός. Αν το πρωτάθλημα είναι, σου είπα, τελειωμένο. Από τη στιγμή που πήρε μείον 3 ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει. Και σήμερα προφανώς δεν το ξέρεις. Το κάλεσε τον Ολυμπιακό Αθλητικό Δικαστής την Πέμπτη και το μείον 3 είναι πρώτον πυλών και δεν νομίζω να την γλιτώσει, να σου πω την αλήθεια. 63-77, 14 πόντους υπέρ του ΠΑΟΚ, ο Πάβα ΠΑΟΚ στην Τσεχία. Εντάξει, αυτό 8 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Λοιπόν, 65-77 τώρα. Πάμε στο προθέσεις να σχολιάσεις πρώτα το μάτς. Να πω εγώ και μετά θα σχολιάσω εγώ για τον Άρη. Τι, και για τον Ατρόμ, ναι, κοίταξε τώρα. Καταρχήν καταρρεύθηκε ο μύθος ότι ο ΠΑΟΚ έχει ομάδες δορυφόρους και δίνει φιλικά. Κατά την άποψη. Εντάξει, όλη τη εβδομάδα έλεγε εδώ φιλικό, φιλικό, Ατρόμητος δική ομάδα, θα περάσει αέρα πατέρα. Κατά την άποψή μου. Ναι, τα λεγόμενά σου δεν είναι. Ναι, ναι. Εγώ ξεκολουθώ να λέω ότι ήταν φιλικό. Η άποψή μου. Δηλαδή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς. Ναι, και τι, γιατί τον πήραξε. Θα μπορούσε να αυξήσει τη διαφορά από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, προηγουμένως σου το είπα. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Κοίταξε λίγο, κοίταξε, Τζάκο. Ναι. Εγώ τώρα αυτόν τον παπά. Α, τον παπά και την παπαδιά. Αυτόν τον παπά που θες να κάνεις για να κοιμήσεις τον κόσμο και όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, να τον υπνοτίσεις. Ναι, ναι, εσύ. Έχω τέτοια δύναμη. Εσύ, οι ομοειδεάτες σου και κάποιοι άλλοι που βαστάνε μικρόβουνε. Εγώ την παίρνω χαμπάρι και θα του κρατάω σε εγρήγορση και σε αφύπνιση την ασπρόμαυρη οικογένεια. Να σε καλά, Τάσο. Λοιπόν. Το πρωτάθλημα θα τελειώσει την 30η αγωνιστική και θα κριθεί όταν και μαθηματικά στο είσαι πρωταθλητής. Στον πόντο θα κριθεί δηλαδή. Είμαστε στην 9η αγωνιστική, δεν έχει κριθεί τίποτα. Εγώ τέτοιο παπά και τέτοιο παραμύθι δεν τρώω, δεν παίρνω τα μυαλά μου αέρα, ούτε πετάω ψηλά. Προσγειώνομαι όμορφα ωραία, βλέπω μάτς με το μάτς, να πάω από νίκη σε νίκη, να πάρω όσο μεγαλύτερη διαφορά μπορώ στον πρώτο γύρο. Άλλο, και από εκεί και μετά, αν έχω και μαθηματικά εξασφαλίσει το πρωτάθλημα
Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Πολύ ευχαρίστω να δεχτώ αυτό που θα πει. Έως τότε επέτρεψε μου εμένα εντάξει, προσωπικά, καλά, εντάξει, ρε, σαν Τάσο Τρέγια, φυσικά, να έχω τι επιφυλάξει μου, να είμαι προσγειωμένο, να είμαι, όριμο, να είμαι σοβαρό, να είμαι παθιασμένο για την νίκη σε κάθε μάτς. Και όμορφα και ωραία να πάω για να κάνω. Πάμε, να πάω το πρωτάθλημα αυτό στα να πω πόσα χρόνια. Για να πάμε στο παιχνίδι. Έπεσε πολύ κλωτσιά από του παίκτε του Ατρομήτου, από Κυβρακίδη. Από τον άλλον που το σκόρε, πώς το λένε αυτό, Ουγγράι, ναι, πολύ φοβερός παίκτης. Πήγε να βάλει και ένα γκολ φανταστικό στο πρώτο ημίχρονο από τη σέντρα, λίγο και κάτω από τη σέντρα. Πήγε στο δοκάρι μπάλα. Δεν ξέρω το δοκάρι, ναι, το είδα. Το πρώτο ημίχρονο είδα, μετά δεν είδα. Αλλά και εκεί έχει κάνει μια εκπληκτική εκτείναξη, απογείωση πραγματικά. Ο Δήμητρος Πασχαλάκης έχει πηδήξει τη φύλλα από εδώ και έχει φτάσει μέχρι το σασέ. Ναι, έχει πηδήξει από εκεί γιατί είναι πολύ εκτός της εστίας, γι' αυτό πηδήξε. Ναι. Όλα πρέπει να τα πει. Τι θα πει, δεν το περίμενε. Εντάξει, φίλε. Εκτός εστίας είναι. Αν έμπαινε γκολ, δικό του λάθος δεν θα ήταν. Έδειξε ότι την είχε τη φάση. Αν έμπαινε γκολ, ήταν λάθος του ή όχι. Ήταν. Αυτός αλλά είναι. Έδειξε ότι την είχε τη φάση. Δεν την είχε γιατί δεν την βρήκε την μπάλα. Αν εντάξει, η μπάλα ήταν μέσα, 20 πόντους πιο εκεί, κόλλησε. Αν πήγαινε μέσα, θα την απέκρουε. Έχει καλύψει τη γωνία αντίστοιχα. Ωραία, τέλος πάντων. Δεν θα μάλωσουμε γι' αυτό. Όχι, δεν μάλωσουμε. Το κάρι χτύπησε. Λοιπόν, ναι, εγώ εύχομαι ο Ατρόμητος να παίξει τόσο παθιασμένα, ναι, και τόσο σκληρά όσο έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Γιατί τα επόμενα μάτς είναι με ΑΕΚ. Εκτός όμως. Και κλεισμένο το θηρόν και με Ολυμπιακό. Ναι, έτσι πάει. Σωστά, αφού η τριάδα είναι έτσι. Θα περιμένω να άρα δω κάτι τέτοιο. Να παίξει εκτός και Ολυμπιακός στην έδρα του. Έτσι, να παίξει ωραία, δηλαδή τόσο δυνατά ο Ατρόμητος όσο έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και δεν θα έχω να πω τίποτα. Αλλά για να τα λέμε και όλα κατά την άποψή μου, ναι, δεν υπάρχει καμία, κανένα φιλικό, καμία ομάδα δορυφόρος Ατρόμητος προς τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν υπήρχε καμία ευνοϊκή μεταχείριση πάρα πολύ απλά. Οπότε αυτός ο μύθος προσωπικά για μένα καταρρύπτεται. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Και όσοι το είπανε είναι κακοπροαίρετοι, κακεντρεχείς και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω για κάποιους άλλους κυρίους που λυσάξανε όλη τη βδομάδα ότι θα ανοίξουν τα μπούτια κτλ. Πάλι ρόμπα γίνανε ως συνήθως τους τελευταίους μήνες. Ρόμπα ξεκούμποτη. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα έκανε τις περισσότερες φάσεις. Ήταν πολύ πιο ανώτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον Ατρόμητο. Έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες με Βέρμπλουμ, με Πρίγιοβιτς και με τον Ζαμπά, που αν κάνει εκεί ένα γκολ νομίζω ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος δεν χαρίστηκε σε καμία των περιπτώσεων. Βέβαια υπάρχει ένα κενό διάστημα εκεί που ο ΠΑΟΚ έχει φυσικαστεί στο 1-0, που δέχεται και το τέρμα με μισή φάση ο Ατρόμητος όλο το μάτς. Μισή φάση, παιδιά, πραγματικά ένα γκολ. Ένα γκολ το οποίο είναι καρμπών με τον γκολ που βάζει ο Ματέο Γκαρσία. Ναι, τον γκολ το είδα. Στο δεύτερο λεπτό. Τον γκολ έτυχε και το είδα γιατί ο πατέρας μου έβλεπε το παιχνίδι και εγώ το πρώτο ημίχρονο το παράτησα μετά. Αλλά μπήκα ακριβώς, μπορώ να σου πω δευτερόλεπτα πριν τον γκολ, μπήκα προς το σαλόνι που είναι η τηλεόραση και το είδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, γιατί το πρώτο ημίχρονο έχω άποψη, γιατί το είδα. Και έχω άποψη. Ο Βέρμπλουμ μας έπρεξε την προηγούμενη εβδομάδα. Για πες μας για τον Βέρμπλουμ. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο που είδα εγώ έπαιζε με 10. Εκτός αν κάνω λάθος. Όλο σου πάω και ήταν μέτριο. Εντάξει, είσαι σωστός. Δεν υπάρχει. Στο δεύτερο μπορεί να ανέβει και δεν ξέρω. Όλος ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος σε αυτό το μάτς. Ως συνήθως δηλαδή. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το μάτς του Παναθηναϊκού, το δεύτερο συγκεκριμένο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κινείται σε μια μετριότητα έτσι προς το καλό. Σε νέες πρώτες αγωνιστικές, αλλά έχει αποκτήσει τη στόφα και την οτροπία νικητή και ξέρει να παίρνει τα αποτελέσματα. Βέβαια, σε αυτό το μάτς έλειπε ο παράγοντας τύχη. Και βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι να έχεις την τύχη με το μέρος σου. Γιατί σε μια άλλη μέρα που ο ΠΑΟΚ θα ήταν πιο τυχερός, ο Πρίγιοβιτς από εκείνο το σημείο δεν το χάνει τον κόλ. Δεν είδα. Στο δεύτερο είναι αυτό. Ναι. Στο δεύτερο δεν το είδα. Ο Ζαμπά ευστοχή. Και ο Βέρμπλουμ, ας πούμε, στέλνει την μπάλα απλά μέσα στην εστία για να γράψει το μπλεμάτι. Δεν ήταν τυχερός. Δεν ήταν τυχερός. Δεν μπορεί να το κατηγορείς. Ο ΠΑΟΚ ήταν και άστοχος στις επιλογές του. Τώρα θα μου πεις και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Σου έκανε 20 ευκαιρίες. Ήταν άστοχος και αυτός, έτσι είχα πει τότε. Ναι. Ότι οφείλεται στην αστοχία, στην έλλειψη ικανότητας στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Είχε τύχη, το είπες. Είπα ότι είχα και την τύχη με το μέρος μου. Ναι, αλλά κέρδισε και το μάτς. Αυτή τη φορά η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου και άφησα 2 βαθμούς. Εντάξει. Η τώρα... τύχη το είπαμε. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια μαζί σου. Τέλος, καλό, όλα καλά. Πάμε για το επόμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ Πανετολικό στη Κυριακή, νομίζω παίζουμε.
Εδώ στο γήπεδο. Ο Χάβος είναι στον Πανετολικό, όχι. Όχι, ρε, ο Αεξής, ο Μαστροκώστας. Ο Δέλλας. Ο Δέλλας. Τραγιάνος. Πάλι καρεδέλα. Ναι, Τραγιάνος. Τραγιάνος. 67-84. Μια που λέμε 4 και 50 πριν τη λήξη στην Τσεχία. Ο Πάβα, Πάοκ, 67-84. Πάντως μια που λέμε για να αρχίσω και εγώ τα τουάρ, που λέμε για Χάβο, αποδεικνύεται, τουλάχιστον εκτός αν είναι, τι να σου πω, σύμπτωση, ότι είναι καλός προπονητής ο Χάβος. Δεν πήρε αυτή τη Λαμία που στις πρώτες 2-3 αγωνιστικές δεν φαινόταν. Έχει 10 βαθμούς η Λαμία, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. 10 έχει. Τι να πω, δεν ξέρω. Και συνήθως πάει σε τέτοιες ομάδες που ξεκινάνε, ξέρω εγώ, με 2-3 ήττες και τις αναμορφώνει. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τώρα γιατί. Ο Χάβος είναι στη Λαμία. Στη Λαμία, δεν είναι ο Χάβος. Ναι, λες, δεν το ξέρω. Έφυγε ο προπονητής, ο Τενέζ δεν ήταν στη Λαμία για το σώμα. Ο Μπάμπης. Έφυγε ο Μπάμπης. Τώρα έφυγε ο Μπάμπης, ρε. Έχασε από τον Άρη. Μπάμπη, 67-87 ο Πάοκ νομίζω κλειδώνει την νίκη. Εντάξει, να μιλάμε τον κόσμο. Θα το πει στο τέλος. Αγοράκι μου, μπορεί να συντονίστηκαν κάποιοι τώρα, μπασκετική. Δεν είναι κακό. Μπασκετική του Πάοκ. Μπορεί να τσατίζονται λίγο και οι Αριανοί. 67-87, 20 πόντους περίπατο. 20 πόντους περίπατο μέσα στη Τσεχία. 20 πόντι του Προυναμόντι. Η ομάδα που έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη μας. Ο Πάοκ Θεσσαλονίκη. Όχι, το κάνω γιατί γελάει και ο ίδιος. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, Πάοκ θα του Άρη, γιατί έχουμε το στον Άρη ψωμάκι. Κάτσε να πω και για τον Ερέρα. Η Λαμία, ναι. Η Λαμία είναι 2 πόντους πίσω από σένα. Ναι. Είναι 2 από 10 βαθμούς, είπα. 10 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή, αν λέγαμε δεύτερη αγωνιστική ή τρίτη, δεν θυμάμαι πότε έφυγε. Τη Λαμία την είχαμε καταδικασμένη. Ναι, και εγώ το είπα εδώ. Ναι. Λέω, η μία που έπεσε είναι η Λαμία. Φαίνεται όμως ότι θα παλέψει η Λαμία και, δεν μπορεί να μείνει και στις 3 που θα πέσουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα είναι η τέταρτη. Γιατί αν δεις τώρα τις ομάδες που είναι κάτω. Ναι. Είναι Αστέρας Τρίπολης 5 πόντους, Λεβαδιακός 4 και απλώς μένει ένα. Δεν ξέρω τι μαγικά θα κάνει αυτός ο Λεβαδιακός για να σωθεί φέτος. Δεν ξέρω τι μαγικά θα κάνει. Εφόσον έφερε χ και με τη Λάρισα. Άμα δεν έχει την υποστήριξη του μπαμπά, δύσκολα. Δεν ξέρω τι μαγικά θα κάνει. Ο μπαμπάς είναι ανίσχυρος φέτος. Για να κλείσω το του ΠΑΟΚ, το μάτς με τον Ατρόμητο, το μόνο μεπτό σημείο που εμένα πραγματικά με πείραξε. Βέβαια είναι ειδικό που μαχαίρι εκεί σε αυτό το σημείο. Ήταν ότι υπήρχε ένα κενό διάστημα από τον γκολ του ΠΑΟΚ που πέτυχε μέχρι τον γκολ που δέχτηκε. Που πραγματικά νομίζω ότι έπρεπε να κάνει παραπάνω προσπάθειες για να κλειδώσει το 2-0. Γιατί το 1-0 είναι πάντα ευάλωτο. Και να τελειώσει η υπόθεση νίκη. Ξύπνησε μετά το 1-1. Αλλά δεν ήταν η τύχη με το μέρος του. Γιατί έκανε 2 ευκαιρίες με Πρίγιοβιτς και Βέρμπλουμ. Και μία με τον Ζαμπά πριν γίνει το 1-1. Και εκεί κρίθηκε το ματσάκι στο 1-1. Λοιπόν. Με μισή ευκαιρία του Ατρομήτου. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει λίγο ο Λουτσέσκου και να το διορθώσει. Γιατί δεν γίνεται να λέμε μόνο τα καλά για το Ρουμάνο, θα λέμε και τα αρνητικά του. Πάμε, Ζάχο. Ο Σαλταμπάσης, αυτός ο Θανάσης Αριανός είναι αυτός. Ναι. Ο ηθοποιός. Λοιπόν, πάμε στο Άρης Ολυμπιακός. Βέβαια, τα σχόλιά μου τώρα και λόγω της ειδησιογραφίας. Να ειδοποιήσουμε λίγο, να ενημερώσουμε μάλλον τους φίλους ότι οι γραμμές θα ανοίξουν μετά τις 11. Ναι, λίγο να πούμε δύο πραγματάκια. Ναι, 23-10-2-87 και 3 οχτάρια και για τα γεγονότα που έχετε να μας πείτε και από χθες και από προχθές. Και πάνω σε αυτά που λέμε, να σχολιάσουμε. Και πάνω σε αυτά που λέμε, φυσικά. Πέμπτη έχουμε μάτσε. Δεν θα υπάρχει εκπομπή, εντάξει. Βίντι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα θα είμαι. Εγώ δεν πρέπει να ενημερωθώ. Δεν με ενημέρωσαν ακόμα. Θα μάθω. Θα το μάθω. Αν θα είμαι, όχι. Εκπομπή δεν έχει πάντως. Αυτά είναι αν πρωταγωνιστή Ρέγια. Θα είσαι εδώ πέρα στο στούντιο μάλλον. Κλάι μάιν. Είδαμε και όταν δεν πρωταγωνιστήσαμε. Πάρε εδώ, ήμασταν 3,5 ώρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Περισσότερο και λόγω της δισογραφίας, όπως καταλαβαίνετε, το σχόλιο μου θα είναι όσον αφορά τον Ερέρα. Για το μάτς να πω ότι ήταν. Ναι, τι λέει. Περισσότεροι φίλοι μου είναι ΠΑΟΚ. Ναι, αυτός είναι Αριανός. Αυτός είναι ο Σαλταμπάς. Αυτός είναι, ρε. Συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν τον ήξερα ότι είναι Αριανός. Αριανός είναι. Λοιπόν. Γιατί επέλεξε να τυρανιέται αυτό το παιδί. Μια έτσι χαρά είναι. Έτσι, μας αρέσει, είμαστε. Κωμικός δεν είναι. Ναι, ρε. Ναι. Και νομίζω και έχει σκηνοθετήσει και κάποιος από τους. Σίγουρα είναι Αριανός. Ναι, ρε. Εσύ. Και ο άλλος ο Κυριακίδης. Α, γι' αυτό ξέρει τι είναι Αριανός. Για το γραμμένο δεν ξέρει τι είναι. Για το γραμμένο. Είσαι καρτούν. Υπάρχει μία τέτοια. Πώς δεν ξέρω. Το είπα και στον αέρα. Υπάρχει μία έτσι. Ένα αστικό μύθο ότι είναι Άρης. Και επειδή είναι Άρης, τι είναι δηλαδή. Λοιπόν, επειδή τώρα ήθελα να το ξεχάσω. Δεν θα πούμε για. Για πες. Αυτά που λένε κάτι χαζομάρες για ένα καυγά παλαιότερα που είχαμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και τέτοια κτλ. Λοιπόν, να ακουπούν αυτές οι ιδέες. Εντάξει. Έγινε μια παρεξήγηση. Ανεβήκαν λίγο οι τόνοι. Νευρίασα και εγώ και ο Ζάχος. Και έριξε εκεί το θέμα. Εντάξει. Ναι. Τώρα, ό,τι κακοπροαίρετα ακούγονται από ράδιο Αρβίλα για να κερδίσουν εντυπώσεις, για να πάρουν κλικ, για να γράψουν εφημερίδες, για να κάνουν ακροαματικότητες τηλεθεάσεις, κάποια καραγκιοζάκια που
πουλάνε και τη μάνα τους, να πούμε, για την ακροαματικότητα. Δεν ισχύει τίποτα από όσα έχουμε. Το τι έγινε, ναι, το ξέρω, εντάξει, μόνο εγώ και ο Ζάχος. Εντάξει. Και για να μάθετε και εσείς πέντε πραγματάκια, έγινε μια παρεξήγηση και τέλειωσε το θέμα εκεί. Εντάξει. Ναι, γιατί ποιος την έχει πιο μεγάλη, ναι, δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό εδώ πέρα με τον Ζάχο. Για να τελειώνει αυτός ο μύθος λίγο, έτσι. Και να γράψουν μερικά στόματα κακοπροαίρετων, οι οποίοι ακόμα και τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή που τη γουστάρει όλος ο κόσμος και μας δίνουν συγχαρητήρια, δεκάδες ακροατές κάθε μέρα, προσπαθούν να βάλουν διαβάλματα. Ναι, γιατί... Κόψτε το, βγάλετε το σκασμό, ράψτε το. Άκου. Και αν θέλετε κάτι, να μας πείτε, ελάτε εδώ κατευθείαν, να είμαστε και οι δύο μπροστά. Κοτόπουλα. Ωραία, Βοκτάς. Γιατί. Εντάξει, το έθιξες τώρα, μην τσατίζεσαι. Τσατίζομαι, ρε φίλε. Θυμήθηκαν τώρα μετά 10 χρόνια. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Γιατί άιντε γράφτηκαν τώρα και υπόθηκαν αναλήθειες ότι μέχρι και στο νοσοκομείο πήγα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μας πήραν τα αίματα. Στον Ερυθρό Σταυρό, να σε ράψουμε. Να πούμε ότι εκείνο, γιατί πολλοί με ρωτάνε, ότι εκείνο το βράδυ με τον Τάσο μαζί φύγαμε. Φυσικά και... έγινε. Εμείς δεν θα αρνηθούμε ότι έγινε κάτι, αλλά φυσικά όχι αυτό που και ο ίδιος ο Ραπτόπουλος είπε. Και φυσικά πολλοί άλλοι νόμιζαν ότι έγινε. Έτσι ακριβώς είναι. Τέλειωσε. Και την άλλη μέρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι το εκτίμησε ο Ζάχος. Ναι. Τον πήρα προσωπικά στο τηλέφωνο, εντάξει, και το ζήτησα συγγνώμη. Και εγώ ήμουνα. Για τέτοιος, την συμπεριφορά. Εντάξει. Και οι δύο. Όταν μαλώνουν δύο, δεν φταίει ποτέ. Για ένας. Το ότι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Στα του Άρη, μην πας τώρα, γιατί. Ας, δεν πειράζει. Καλύτερα και πέντε. Πέντε λεπτά δεν θα πάρε. Έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουμε πολύ επιδερμικά και θα, αν βγουν και αριανοί και θέλουν να συζητήσουν πάνω σε αυτό, θα αναπτύξω περισσότερο. Λοιπόν, για το μάτς. Ήταν άλλη μία κρύα ήττα του Άρη, πολύ κρύα. Ένα μάτς που νομίζω ότι δεν άξιζε ο Άρης την ήττα. Θα πεις και εσύ άμα θέλεις την άποψή σου. Δεν άξιζε ο Άρης την ήττα. Νομίζω στα πρώτα 15 λεπτά ο Ολυμπιακός μπήκε και πολύ φουριόζος και νομίζαμε ότι θα υπάρχει μέχρι και συντριβή. Έχει και είναι η φάση του Φορτούνη. Είναι του Φορτούνη, ένα γκολ που δεν χάνεται, να πω την αλήθεια, από το πέναλτι μόνο του σούταρε. Αλλά μετά από το 15ο λεπτό και φυσικά μόνο με αυτή τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού, ο Άρης άρχισε να παίρνει την πρωτοβουλία. Όχι ότι έχασε τα άχαστα, αλλά ήταν καλύτερος, έχασε 2-3 ευκαιριούλες. Και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο του Γιουνές, που πραγματικά δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το παιδί. Δεν υπήρχε. Ναι, εκτός ότι δεν υπήρχε, στη φάση που ήρθε κατά λάθος βέβαια η μπάλα πάνω του και ευνηδιάστηκε, εκεί δεν κοντρολάρεις, εκεί ναι, ακουμπάς ένα χάδι την μπάλα και πάει στα δίχτυα, γίνεται το 1-0 και μετά δύσκολα θα έχανε ο Άρης. Εγώ θα πω ότι θα κέρδιζε, γιατί ο Ολυμπιακός αυτός πραγματικά, συγγνώμη αν προσβάλλω τους, έχω και φίλους Ολυμπιακούς, είναι για λύπηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και αυτός, γιατί λέμε το ίδιο, είναι νέα ομάδα και Ολυμπιακός και όντως είναι νέα ομάδα με πολλούς νέους παίκτες. Η κλάση ενός παίκτη του Νάτκο που βγάζει αυτή την τριαντάρα μπαλιά και φυσικά ο Τζανακάκης. Με τον Μπουμπίκε. Με τον Μπουμπίκε, μετά από 3 λεπτά νομίζω, 4. Και φυσικά ο Τζανακάκης που το μυαλό του είναι περισσότερο στην επίθεση και όχι στην άμυνα. Έκαναν το κενό 1-0. Γεια σας. Προσπάθησε ο Άρης μετά. Λάθη πάλι ο Ερέρα. Πάλι λάθη ο Ερέρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το πάω χρονολογικά, θα πω και για την απόλυση φυσικά. Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή στον Κολάσο. Κανείς δεν μπορεί να την καταλάβει. Αποδεικνύει ότι δεν μπορεί το παλικάρι και όταν δεν μπορείς, επαναλαμβάνω το ίδιο σχόλιο, όταν δεν μπορείς να κάνεις διαφορά με τον Αΐτο Σπάτο. 67-94 τελικό, ναι, σκορ. Ο Πάβα Πάουκ στην Τσεχία. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση για τον Πάουκ. 67-94. Ωραία. Όχι, δεν καλά είπες, εφόσον ήταν τελικό. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, όταν δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά με τον Αΐτο Σπάτο. Επομένως δεν μπορείς να την κάνεις με κανέναν από την ΑΕθνική τη διαφορά. Η αλλαγή του Σιώπη που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη, πώς βγαίνει ο Σιώπης στο 77 δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν είπα ότι αν έμενε ο Σιώπης θα κερδίζαμε ή θα ισοφαρίζαμε, αλλά δεν βγάζει το Σιώπη. Όταν ο άλλος είναι, να μην πω ότι είναι κακός, ήταν υποφερτός, ήταν καλούλης. Ποιον έβαλε? Ο Κολάς, έβγαλε, ούτε θυμάμαι φίλε, αλλά από τα δύο χαφ προτίμησε να βγάλει τον καλύτερο και όχι το χειρότερο. Λοιπόν. Πού βρέθηκαν παοξίδες στην Τσεχία, ρε φίλε? Δεν γίνονται αυτά. Ναι, ήταν. Τώρα δείχνουν πανηγύρια, να εδώ δες. Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Μπορεί να είναι η Τσεχία. Εδώ δες πώς είναι. Δίπλα στη Γερμανία η Τσεχία. Δεν ξέρω τώρα αυτή η πόλη που είναι. Φίλε, έχει 30 άτομα. Αν ναι, είναι, είναι δίπλα σου, λέω στη Γερμανία. Στην Οπάβα. Λοιπόν, τον Θεό. επαναλαμβάνω πολλά και για άλλη μια φορά λάθη ο Ερέρα που μας είπε στο μάτς του Κυπέλλου ότι είδε τα λάθη και θα τα διορθώσει. Μερικά ελαχίστως διόρθωσε, πάλι πειραματισμούς είδαμε, πάλι διαφορετική ενδεκάδα είδαμε και όταν έχεις 10-11 επίσημα μάτς, πλέον δεν μιλάμε
για μια ομάδα που μπορεί να πειραματίζεται. Υποτίθεται ότι αυτά τα κάνεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, στα φιλικά και άντε στις 3-4-5 αγωνιστικές. Εντάξει, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν οι κάρτες, οι κόκκινες, τα. Δεν είχε τίποτα τέτοιο Άρης, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν μπορεί να είναι 10η αγωνιστική, 9η, συν τα μάτς του κυπέλου και να μην έχει καταλήξει σε μια εντεκάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέτοιο, στην απόλυση και για να πάμε στο διάλειμμα. Καταρχήν, θεωρείς ότι. Ναι. Να το πιάσουμε λίγο το θέμα της απόλυσης μετά το διάλειμμα. Άντε, πάμε μετά. Γιατί αυτό είναι θα το σοβαρό. Πάρουμε και γραμμές. Αυτό είναι το σοβαρό. Ναι, μην αρχίσουν οι γραμμές κατευθείαν. Να το πιάσουμε γιατί ήδη είναι 9 και 3. Ωραία. Έτσι, καλά είναι. Έχω, γιατί αυτό είναι το σοβαρό νομίζω. Εντάξει, οκ, πάμε. Βασίλη, πάμε λίγο στο διάλειμμα. Πάμε τότε στο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Θα μας δώσετε 5 λεπτά και όχι περισσότερο. 5 λεπτάκια θα έχετε ευκαιρία να σχολιάσετε τα πάντα στις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-888, 6945-287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συντροφιά παρέτσα μαζί σας, να τα λέμε και να μας τα λέτε. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία και ερχόμαστε. Μπορείς να πεις 3 φορές δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. 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 Φά τα δύο μου είναι μαλακά. Μπορείς να το χωρίσεις άλλη μία. Μπορείς να πεις 3 φορές δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. 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 Φά τα μου είναι μαλακά. Και τα δικά μου ρε. Μαζί παρέα. Παξιμάδι. Παξιμάδι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Σταμάτη, γελάω κι εγώ. Του την έφερε για τα καλά. Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Ντρούλινγκ, Ζάχος. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Σωστά. Τι να κάνω, κοιτάω την ώρα κι εγώ και με έχει πιάσει άγχος. Δεν φοράει τα γελιά του και δεν ακούει καλά, δεν μιλάει καλά σήμερα. Τι να κάνω, σήμερα με έχει πιάσει λίγο, έχω και λίγα νευράκια να πω την αλήθεια. Λοιπόν, τρόπος επικοινωνίας εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε μια γραμμή να την πάρουμε και μετά θα σχολιάσουμε. 2310-287 και 3 οχτάρια. 6945-287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54526. Να πάρουμε τη γραμμή γιατί έχουμε ώρα το φίλο στην αναμονή. Ναι. Και θα πούμε αυτά. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάκο στην πιο ερωτική πόλη. Ο οδηγός του Κυρσάβα. Είμαι από τη μαγευτική Καστέλα. Καλό στον τράγκο. Από το ένδοξο Πασαλιμάνι, το δαφνοστεφανωμένο. Γνωστή φωνή. Δεν μου λέτε κύριε Τρέγια, μπορώ να σας κάνω μία, δύο, τρεις ερωτησούλες. Όσες θέλετε, μία ερώτηση μόνο μου επιτρέψετε, ενός δευτερολέπτου. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, πείτε μου. Γιατί δεν παίζετε Τρίτη-Τετάρτη φέτος, δεν είναι Ολυμπιακός στο κουπόνι του στοιχήματος Τρίτη-Τετάρτη. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από τόσα χρόνια σαν της Τζούλιας της Ευρώπης που μας καταντήσατε εσείς με το προφορικό σας λόγο σε αυτή την ερωτική πόλη, είπαμε να ξεκουραστούμε λίγο, να το ξεκουράσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, σας ικανοποίησε η απάντησή μου. Βεβαίως. Πέμπτη όμως παίζετε, σας βλέπω πέμπτες. Υπάρχει το όνομα Ολυμπιακό στο κουπόνι του γήματος. Αλλά είναι στη μικρή διοργάνωση που λέτε, στο Europa League, στο UEFA που λέτε. Εντάξει, και με την Πέμπτη τα σηκώνουμε όλα αυτά, βάζοντας την Πέμπτη. Ποια όλα αυτά? Όλα αυτά την Πέμπτη. Βρε, ούτε στο Europa League στους 16 δεν μπορεί να πας. Τάφαγε τα φράγκα τα αφεντικό του Μπαρμπασάβα. Κύριε Τάσο, έχω μείνει έκθαμβος από τον πύρινό σας λόγο εχθές στην αποκαλυπτική σας εμφάνιση, ναι, που τον ισοπεδώσατε τον ακροατή που είχατε απέναντι, μάλλον τον συνομιλητή, ναι, σας. Πύρινος ο λόγος σας, καταπέλτης ήσασταν κύριε Τρέγια. Δέχτηκα πρόκληση, οδηγέ. Επειδή εγώ είμαι οδηγός και μένω στη μαγευτική, ναι, Καστέλα επί της Παπαναστασίου, ναι, και οδηγώ ένα κόκκινο ματίζ, ναι, θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση ακόμα και, ναι, να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Από την οδό Φράγκων ή από τη Λέοντο Σοφού ανεβαίνοντας, δηλαδή πώς το καταφέρατε μέσα σε 7 λεπτά να φτάσετε σε εκείνο το στέκι? Φίλε, δεν έκανε 7 λεπτά. Φίλε, έκανα γύρω στα 12 λεπτά.
Πώς γίνεται αυτό, 33 φανάρια. Καταρχήν δεν έφυγα από εκεί την οδό. Έφυγα από Λέω το Σοφού, ανέβηκα. Μπήκα Φράγκο, ανέβηκα, βγήκα Εγνατία και το πήρα όλο από έκθεση κατευθείαν ευθεία. Άμα πήγατε από εκεί, γιατί εγώ πίστευα ότι. Η Λέω το Σοφού δεν ανεβαίνει. Εγώ πίστευα ότι κατεβήκατε. Λέω το Σοφού κατεβαίνει μόνο. Μπήκα Φράγκο από Λέω το Σοφού, έφυγα, ανέβηκα Εγνατία και από εκεί όλο ευθεία το πήρα. Από το Παπάφιο. Παραξενεύτηκα γιατί σήμερα το πρωί με ρώτησε ο κύριος Νίκος που έπαιζε τάβλη με τον κύριο Σάβα στο γνωστό ξενοδοχείο. Μου λέει μήπως το κάνανε αβαβάλε το παιχνίδι εχθές. Ναι, ναι. Εσύ αν νομίζεις κάτι τέτοιο κάνεις λάθος, φίλε. Όχι, εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από τα λεγόμενα των άλλων. Εγώ γι' αυτό πήρα σήμερα να ακούσω και την δικαιολογία. Θες να μου πεις λίγο το όνομά σου. Ευάγγελος. Ευαγγέλη. Είναι γνωστό το όνομα. Άκουσε, Ευαγγέλη, πριν ξεκινήσω εγώ να φύγω από εδώ. Ναι. Με στέλνουν ένα βίντεο, γίνεται 10 η ώρα εκπομπή, ξεκινάει εκπομπή. Με στέλνουν εκεί την ώρα ένα βίντεο, χτυπάει και το τηλέφωνο. Έχω μάρτυρα του Ζάχου. Ναι, τον πήρε χτυπάει και το τηλέφωνο και μου λένε σε βρίζει, ασύστολα, πάρε και το βίντεο να δεις. Γίνεται χαμός, σε έχει αρπάξει από τα μούτρα. Μου λέει πολλές φορές. Βάζω το βίντεο. Εντάξει, βλέπω, άκου Βαγγέλη, συγγνώμη λίγο. Βλέπω στο βίντεο, ρε φίλε, ότι αυτή τη φορά με βρίζει κανένα πεντάλεπτο, με ανίποτους χαρακτηρισμούς, είπε και για το πρόβλημα που έχω στα μάτια κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και με βρίζει κολλητή, δεν ήμασταν ποτέ. Έτσι. Μα πώς ήσασταν συνεργάτες, καλεσμένοι πάντα στο πάνελ. Εκεί ήμασταν, ναι. Έτσι. Άλλο το κολλητή δεν ήμασταν ποτέ. Και δεν είναι κακό αυτό που λέω. Ούτε προσβάλλει, ούτε εμένα, ούτε τον Κώστα. Και βλέπω στο βίντεο ότι στον πινελίκι που με ρίχνει, δεν με πειράζει να πει κάτι. Έτσι. Να πεις μια φορά, εντάξει, που είπε Καριόλη Τρέγια, με συγχωρείτε για την έκφραση. Δεν με πείραξε αυτό. Τα άλλα που είπε όμως βγάζει κακία, ρε φίλε, τα λέει με μίσος. Τα λέει με κακία. Και βγάζει ένα μίσος, μια κακία προς το πρόσωπό μου, που δεν δικαιολογεί, ρε φίλε, αυτό που κάναμε μαζί 5 χρόνια εγώ, αυτός ο Ζάχος, ο Μακουκούλα και ο Μπουγάτσας. Κατάλαβες. Γι' αυτό τρελάθηκα εγώ και μου γύρισε το μάτι. Ο Μπουγάτσας εννοείται είναι ο Εσκομπάρ, να υποθέσω. Ναι, γι' αυτό έγραψε το μάτι μου τίλτ. Ειλικρινά σου μιλάω. Και λέω, θα πάω, κύριε, την κουφάλα να πούμε, να μου τα πει εκεί μπροστά, να μου πει μια συγγνώμη. Έτσι. Και προς τιμή του τα ανέρεσε όλα. Ναι. Είπε τα παίρνω όλα πίσω, ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, έτσι. Αλλά εγώ ξέρεις γιατί πήγα εκεί. Γιατί την ψώνησα που είπε, μη με πάρεις τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσω ούτε με απόκρυψη. Εγώ, ρε κουφάλα, Ραπτόπουλε, δεν παίρνω τηλέφωνο. Γρήγορα στα 7 λεπτά. Δηλαδή, 7 λεπτά για να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Και καταρχήν, για να καταλάβεις τι σωστός είμαι, πήρα την άδεια του Ζάχου. Παρόλη τη σύγχυσή μου και τη μουρλά μου, το λέω, Ζάχο, μπορώ να φύγω. Μου επιτρέπεις να φύγω? Γιατί κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Και πάλι ξαναγύρισα. Σε 40 λεπτά ξαναγύρισα. Να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, επειδή είστε δίπλα-δίπλα τώρα. Δεν μου λες, Ζάχο, το πανό από τον Παράζ του Βόλου, ποιος το έχει τελικά αυτό, ρε φίλε, που ήταν σε ένδειξη συμπαράστασης? Πού βρίσκεται αυτό το πανό, ρε παιδιά? Ρε Τάσο, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το μαζέψα. Λύσε μου αυτή την απορία. Θα σου λύσω εγώ, φίλε. Το έφαγε ο σκόρος. Πέρασαν πολλά. Το έφαγε ο σκόρος. Ναι, δεν μου λες, να ρωτήσω. Το 80, πόσο χρόνο είσαι, Ευαγγέλη? Δεν μπορώ τώρα, θα είναι προσωπικά δεδομένα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, τι θες να πεις? Κάτσε λίγο, συγγνώμη λίγο, Τάσο μου τώρα. Το εφηβικό όνειρο του Ζάχου, το εφηβικό όνειρο του Ζάχου, δηλαδή, έμεινε στον Παράζ του Βόλου και το εφηβικό όνειρο το δικό σου το έπνιξε ο Κάμπριτς, να υποθέσω. Όχι, ο Ελευθερόπουλος, να σου πω όμως κάτι. Είστε τόσο κορόιδα οι κόκκινοι. Δεν καταλάβατε τι ήταν. Που δεν πήρατε χαμπάρι ότι η Καζούρα ήταν και προς τους Αριανούς, με το πανό που έλεγε, αλλά φάγατε εσείς παπά ότι θα κάνουμε Καζούρα στους Αριανούς. Αυτό μην το λέτε. Και μπήκαμε εμείς στη δική σας κερκίδα και δεν μας ακούμπησε κανένας. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Τόσο ευφυείς είμαστε. Ευαγγέλη, Καζούρα, κατάλαβαν ότι είναι το 2010, γιατί αυτό 5-6 χρόνια έχει που κυκλοφορεί αυτό το ανέκδοτο. Τότε το κατάλαβαν. Ναι. Πέρασαν 30 χρόνια κατάλαβαν. Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Ναι. Αυτή που ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ρε Τάσο μου, που γαλουπίθηκες εσύ. Ναι. Αφού την πέμπτη τάξη στο δημοτικό είχαν βγάλει. Ποιος το έγραψε αυτό το πάνω χωρίς ορθογραφικά λάθη? Είχαν επικοινωνιολόγους από εκεί την εποχή. Είμαστε πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Ήσασταν πολύ μπροστά. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Δεν μου λες και γαλουπίθηκατε και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο άλλος με το Μανάβικο, ξέρεις τι έβγαζε. Πολλά μαρούλια είχε.
Δεν είχε πρόβλημα από Μαρούλι. Για να σου πω και κάτι. Τώρα με δίνεις πάσα. Θα σου έδινε κανένα τριχιλιαρό να βάλεις τα θαυμαστικά στο τέλος. Θέλω να μου πεις ποιος διευθυντής προγράμματος έχει στην κατοχή του φωτογραφία από διοικητικό στέλεγχος με την άφιξη νέου προπονητή να πίνει αμαλία μπρουτ, έτσι, και να φοράει μπότα από την ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας. Δεν μπορώ να σου πω. Αν το βρείτε ρε παγασάκηδες και οι δύο, κερδίζετε μία μπουγάτσα στη γωνία απέναντι από τον Πασκιά επί της Φράγκων. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, και δεν θέλω τώρα μόλις κλείσω το τηλέφωνο να υπονομεύσετε κάτι πίσω από την πλάτη μου, γιατί ακούγεστε επί της Ολυμπίου Διαμαντή και σας ακούει και στον πέμπτο όροφο ο Άγγελος. Γεια σου Ευάγγελε. Καλά σε καλά. Καληνύχτα μου. Να δώσει γιατί μάθα στον Μπαρμπασάβα, ο οποίος πήγε υποβασταζόμενος έμαθα. Κοίταξε, στο μάτς με πλήξουμε την Παναχαϊκή στα αποδυτήρια λόγω των δακρυγόνων. Εμείς έχουμε συνηθίσει στο λιμάνι του Πασά να κουνιούνται οι βάρκες αυτές που δεν έχετε εσείς στο Δερμαϊκό. Γεια σου Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Σίγουρα στο λιμάνι κουνιούνται. Λοιπόν, όλοι. Και οι βάρκες και όλοι. Έχουμε γραμμή, Βασίλη. Έχουμε δύο γραμμές. Να πάρουμε το φίλο και μετά να πούμε και καλησπέρα. Αυτά. Γιατί δεν είπαμε πάλι τίποτα. Έλα φίλε. Παιδιά καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Έλα φίλε. Γεια χαρά. Έλα ρε παλικάρια μου, δεν σας άκουγα γι' αυτό, συγγνώμη. Έλα. Όχι, τι συγγνώμη. Πάμε. Λοιπόν, Αριανός είμαι. Το όνομά σου αν θέλεις. Μάκης λέγω, μετά είπαμε και χθες λίγο πολύ. Έλα. Εντάξει, μετά τις δηλώσεις του Ερέρα δεν θα το χαρακτηρίσω ότι δεν είναι καλός, δεν είναι τίποτα. Πήρα και στο Χρήσανθο την εκπομπή και τον είπα την άποψή μου γι' αυτό, μου είπε ότι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, γιατί αυτοί έχουν μια άλλη παιδεία. Για μένα προσωπικά μιλάω, δεν έχουν την παιδεία της, του αθλητικού πνεύματος που έχουμε εμείς και την πόρωση. Στα αγγλικά γήπεδα και, στην Ισπανία τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Ομάδες ιστορικές έχουν ανέβουν 14 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και στην... Εντάξει, δεν πήγε κάτι κακό, ρε φίλο. Άκουσε, γιατί... Δεν πήγε και τίποτα. Να πω κάτι, Δεν είπαμε. Ο Άρης όμως σαν μέγεθος... Τάσο, συγχώρεσε με λίγο. Ο Άρης σαν μέγεθος όμως, εδώ είναι το σφάλμα του. Ο Άρης σαν μέγεθος, όταν βλέπω ότι ανεβαίνει μετά από 4 χρόνια, έχει 22.000 φιλάθλους, 25, και δεν έχει κατέβει κάτω από 15.000, σαν ιστορία και σαν μέγεθος είναι μεγάλος. Δεν μπορείς να το μικραίνεις στις δηλώσεις στην Ισπανία, γιατί εσύ με τις λεπτομέρειες, να το χαρακτηρίσω εγώ, δεν πήρες τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρει μου και χάρησε τα αποδυτήρια. Μου επιτρέπεις, είναι λάθος η δήλωση που έχει κάνει, γιατί... Ναι. 2-3 μήνες πιο πριν έλεγε μόλις ήρθε ο Άρης είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έτσι. Εντάξει, δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Επειδή σε απέλυσαν. Εντάξει, να σκεφτείς και την ιστεροφημία σου. Εντάξει, γιατί μετά πάει να το σώσει. Ναι, θα είμαι πλέον, δεν ξεχάσω τους οπαδούς και δεν τους... Ναι, αυτό όμως που λες ότι ο Άρης είναι πιο μικρή ομάδα από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν κάθεται καλά. Κοίταξε. Και μάλιστα λέει από κάτω, βλέπω το δημοσίευμα, ότι ο δημοσιογράφος που τον πήρε συνέντευξη υποστηρίζει ότι ο Ισπανός έφυγε, ο Ερέρα, χωρίς να έχει να πληρωθεί 4 μήνες. Ναι, έτσι λέει ο δημοσιογράφος, έτσι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό, δεν υπάρχει. Τάσο, ωραία, Τρούλη και Τάσο, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο συγκεκριμένος, για το μέγεθος αυτό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, μου επιτρέπει να μιλήσω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Κάποια στιγμή επί Σάντος, την πρώτη χρονιά, δεν είχε καλή πορεία, αν θυμάσαι. Ναι, και δεν είχε. Κάποιες δηλώσεις. Με τσαρδέλες. Μπράβο. Δεν σημαίνει όμως ότι ο ΠΑΟΚ, πρόσεξε με λίγο, γιατί έχει κάνει και κακές φωνές ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μεγάλη ομάδα. Έχει ιστορία από πίσω, έχει μια βαριά φανέλα. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο Παραθηναϊκός και οι Άγιοι, αυτό λέγονται μεγάλα. Και ο Ηρακλής ακόμα. Είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα. Ναι, σου είπα, είναι ασχέτως αν ταλαιπωρείται. Άτοπη η τοποθέτησή του. Απαράδεκτη η τοποθέτησή του. Τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι, τελευταίο. Αν μου επιτρέπεις, Τρέγια, αν μου επιτρέπεις, ναι, για το επιτρέπω, θέμα του φιλικού που είπες στην αρχή, στην εισαγωγή, δεν θέλω να σε κάνω. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Mm. Κοίταξε να δεις. Ζούμε στην Ελλάδα και υπάρχει καχυποψία. Έχεις δίκιο σε ένα πράγμα. Το ότι δεν είναι φιλικό. Συμφωνώ. Όποιος έχει παίξει μπάλα και βάζει μέσα 11 ποδοσφαιριστές και 3 αλλαγές 14, ειλικρινά θα δώσει το είναι του να παίξει μπάλα. Εγώ δεν λογίζω ότι είναι φιλικό το παιχνίδι. Απλά τι γίνεται. Όταν υπάρχει ο νόμος που λέει θα σου δώσω
ένα ποδοσφαιριστή, δύο ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν θα τον βάλει σε μένα, έχει ένα δίκιο και ένα άδικο. Το άδικο είναι ότι στείνεται μια ομάδα με αυτούς τους παίχτες και όταν έρχεται η ώρα να παίξω εγώ μαζί σου δεν τους βάζω. Το άλλο 50% που είναι δίκιο είναι ότι ο Κουλούρης, ο Χατζησαΐας μπορεί να ήταν οι καλύτεροι παίκτες του αγώνα, να σκιζόντουσαν και μία φάση σαν το Γιουνές, αν δεν την έβαζε ο Κουλούρης θα λέγαμε το έκανε επίτηδες και ένα λάθος του Χατζησαΐα, εάν έκανε όλο το παιχνίδι θα λέγαμε το έκανε επίτηδες. Μπρος γκρεμός και πίσω αρέμα ήταν αν παίζανε φίλε ή αν δεν παίζανε. Το ίδιο πράγμα είναι. Κουλή, να λέμε την αλήθεια. Εάν είναι έτσι, να μην δίνονται παίκτες σε αλφαθνική, να δουν τι στην Ευρώπη, εφόσον έχουμε τέτοια καχυποψία, ή να δίνονται σε πιο κάτω κατηγορίες, γιατί στείνονται οι ομάδες με παίκτες δανεικούς, και λογικό είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κουλούρης θα μπήκε με τον ΠΑΟ και θα ξεσχιζότανε. Θα ήθελα να αποδείξω ότι είναι δεκάτο στον ΠΑΟ. Και κακώς έφυγε. Εγώ δεν γουστάρω τους δανεικούς, δε φίλε. Εγώ προσωπικά δεν γουστάρω δανεικούς από κανέναν. Κανέναν. Να βγει ένας νόμος από την ΕΠΟ και να λέει ότι απαγορεύονται οι δανεικοί. Τελείωσε. Ναι ρε φίλε, με αυτό μαζί σου είμαι. Τάσο, μαζί σου είμαι. Είμαι τον Τρούλη. Δηλαδή να σου πω κάτι. Συμφωνίζα εγώ. Είμαστε καχύποπτος. Μας έχουν κάνει καχύποπτους από όλα αυτά που συνέβησαν σε όλες τις δεκαετίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να είσαι καλά φίλε. Φίλος, ναι, να πω κάτι τελευταίο. Ναι, πες το. Έκανε ένα λάθος. Μίλησε στον Χρήστανθο προηγουμένως. Ναι. Και θέλω να το ρωτήσω εσένα Τρούλη. Εγώ δεν είπα Αναστασιάδης. Είπα Αναστασίου. Ακούγεται αυτός που είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και τώρα στην Ομόνια ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει στον Άρη. Εγώ αυτό είπα, όχι Αναστασιάδης του ΠΑΟΚ. Στο okay. Χρήστανθο, να ξέρεις. Έγινε. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έχουμε γραμμή. Στο φίλο μην παίρνετε άλλη για να πούμε κι εμείς δύο. Πάμε. Έλα φίλε. Ναι. Γιώργος ΠΑΟΚ Ολλανδία, καλησπέρα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργη. Τι... Καλησπέρα. Έχω να απαντήσω στον φίλο Αριανό πριν για τους δανεικούς. Το θέμα με τους δανεικούς δεν είναι παιδιά το πόσοι είναι σε μια ομάδα δανεική. Το πρόβλημά τους είναι η ποιότητα των δανεικών. Γιατί αν στον Ατρόμητα αυτή τη στιγμή ήταν δανεικοί ας πούμε ο Δημητριάδης, ο Πόζογλου και ο Λίρατζης και βολόδερνα μεταξύ Πάγκου και Δεκάδας, δεν θα ασχολούταν κανείς. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Γιατί τυχαίνει να έχουμε και δανεικούς και στα Γιάννενα. Δεν ασχολείται κανένας. Γιατί ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν είναι επικίνδυνος. Πολύ απλά. Έχουμε δανεικούς και σε άλλες ομάδες. Δεν ασχολείται κανένας γιατί πολύ απλά αυτοί οι αντίπαλοι δεν είναι επικίνδυνοι. Είναι πολύ απλό το θέμα. Και εγώ φυσικά είμαι κατά των δανεικών. Αλλά εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Βγαίνουν και επικαλούνται όλοι τους νόμους και τις επιχειρήσεις και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας ως ομάδες και επικαλούμαστε τους νόμους και τα λοιπά. Από τη στιγμή που δεν μας απαγορεύει κανένας νόμος να δίνουμε μέχρι και 800 δανεικούς άμα θέλουμε, δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν από τη στιγμή που κινούμαστε μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Γιατί λοιπόν, όπως λένε, το ηθικό δεν είναι και νόμιμο να μην ισχύει και για τις τιμωρίες που φάγαμε πέρσι, όταν και οι άλλες εταιρείες που μας κυνηγούσαν κινούνταν μέσα σε νομικά πλαίσια τα οποία δεν απαγορεύουν. Σωστά μιλάς Γιώργο, αλλά να σου πω κάτι. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Καταρχήν ξεκαθαρίζω έτσι, ναι. Ότι ούτε και εμένα μου αρέσει να έχω δανεικούς. Α, μπράβο, αλλά δεν πρέπει να τελειώσει η ιστορία αυτή κάποια στιγμή. Αυτό που γίνεται όμως. Αυτό που γίνεται όμως είναι μια τεράστια υποκρισία. Γιατί το πρόβλημά τους δεν είναι ιδανικοί στον Ατρόμητο. Το πρόβλημά τους είναι ότι βγάζουν μάτια στον Ατρόμητο. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Το καταλάβατε, ναι. Γιατί αν είχαμε 7 δανεικούς στον Ατρόμητο, όπως το Δημητριάδη, τον Μπόζολ, ξέρω εγώ, κάτι άλλους που έχουμε από εδώ και από εκεί, σε πλατανιάδες από εδώ και είναι μεταξύ φθοράς και αυταρσίας. Συγγνώμη, δεν λίγο. Ασχολούνταν κανείς. Στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε Πούγκουρα και Κάτσε. Φυσικά, φυσικά. Όχι, ο Πούγκουρας έφυγε ελεύθερος, δεν είναι δανεικός. Ναι, μόνο κάτι είναι δανεικός. Ναι. Ο Μιστακίδης, ναι, λοιπόν, ο Μιστακίδης δεν ασχολείται κανείς γιατί δεν είναι ψήρα στον κόρφο τους. Το καταλάβατε. Τέλος πάντων. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή είναι μία ψήρα στον κόρφο λωνών ακόμα και σε εμάς τους ίδιους. Γιατί αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε εμείς με ΑΕΚ Ολυμπιακό ενώ είναι δεύτερος Ατρόμητος. Είναι εντάξει, λίγο παράλογο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και όσα αφορά για το φιλικό, το οποίο θα σου κάνω μια κριτική σε έναν Τρούλινγκ τώρα, το αποκαλείς φιλικό και δικαίωμά σου να το αποκαλείς φιλικό. Από τη στιγμή που το αποκαλείς φιλικό, δεν δικαιούσε να κρίνεις την απόδοση του Βέρτου.
Μια το λέ... Δηλαδή φάσκεις και αντιφάσκεις. Από τη μια το λες φιλικό και από την άλλη λες ότι ο Βέρμπλουμ δεν βλεπόταν. Τι σχέση έχει αν είναι φιλικό με την απόδοση ενός παίκτη? Τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν είναι αφιλικό, ναι, έτσι, τι κάνει, όταν γίνεται ένα όταν φιλικό, αφιλικό, τι κάνει ο παίκτης? Όπως το αποκαλείς εσύ, κάθεται ακίνητο. Δεν μπορείς να κρίνεις την απόδοση ενός παίκτη. Για μένα και με τον Παναθηναϊκό ήταν φιλικό, φίλε. Είναι η ομάδα που την έσωσε από τη Β' Εθνική ο Παναθηναϊκός. Τι ήτανε? Α, εντάξει, τι τότε... εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τότε τι α, εντάξει, δεν την έσωσε τον Παναθηναϊκό, δεν τον έσωσε. Α, ποιος τον έσωσε? Ποιος τον έσωσε, φίλε μου, τον Παναθηναϊκό από τη Β' Εθνική? Μήπως δουλεύεις ότι φτάσαμε στο σημείο να φτιάχνουμε μέχρι σου κάνω μια ερώτηση, σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου ότι τον έσωσε ο Άρης, θα το δεχτώ. Ποιος έσωσε τον Παναθηναϊκό από τη Β' Εθνική? Ωραία, ας πούμε ότι το κάναμε και εμείς. Μήπως αυτό δεν το κατηγορείς ότι και το ζηλεύεις, το φτάσαμε στο σημείο μέχρι να σώνουμε και τον Παναθηναϊκό? Okay. Άκουσε. Λοιπόν, το ζηλεύω φυσικά, αλλά έτσι, άκουσε με. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Φυσικά το ζηλεύω, αλλά εσείς πάτε να μας βγάλετε ότι είστε, δεν ελέγχετε τίποτα, είστε μόνοι, κανένα δεν έχετε. Σας αδικούνε κιόλας. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τον Παναθηναϊκό? Λέω ότι καλά κάνετε, γιατί έχετε τη δύναμη και την οικονομική και την εξωαγωνιστική και καλά εξηγέστε, γιατί έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και ελέγχετε πράγματα. Εσείς θέλετε να μας βγάλετε κάνεις ότι είστε και ανίσχυροι και σας λάθος. Αδικούνε. Άλλο, αυτό. Κάνεις ένα λάθος, Ρούλη. Ναι, άλλο να παίρνεις θέση σε κάτι, ναι, και άλλο να ελέγχεις κάτι. Τέτοιο... Υπάρχει μια διαφορά. Ωραία, σε αυτό. Πες μου, κάνεις ένα μεγάλο ωραία, λάθος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω, γιατί κάνουμε τέτοιο. Ναι. Η Κέρκυρα γιατί ψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία και δεν ψήφισε στη δεύτερη? Για πες μου, και πού να ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Στην Κέρκυρα δεν έχω πάει ούτε για διακοπές. Καλά, δεν λέω εσένα, ρε φίλε. Σε κάνει μια ερώτηση, λίγο Ζάχο. Ναι, αν αυτή τη στιγμή σου δεύτερο πίσω από τον ΠΑΟΚ, θα σε νοιάζαν αυτά, θα τα έλεγες? Φυσικά θα τα έλεγες. Δεν θα τα έλεγες, όχι φίλε. Ακόμη περισσότερο θα τα έλεγες. Όχι, θα σχολιάσουν με την ομάδα σου και το πώς θα φτάσει τον πρώτο. Εγώ το είπα και προηγουμένως. Καλά κάνετε, εγώ δεν το μέμφω με αυτό. Καλά κάνετε. Όχι, το λέω, θα το ξαναπώ. Ναι. Καλά κάνετε, γιατί έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς θέλετε να μας πείσετε, ναι, ότι όχι μόνο δεν είναι έτσι, ότι σας αδικούν κιόλας. Φυσικά μας αδικούν. Εντάξει. Μα δεν μας αδικούν, εσύ τρόλινγκ, δεν βλέπεις τι γίνεται καταγωνιστική. Δεν το βλέπεις αν μας αδικούν ή όχι? Όντως, εντάξει ρε παιδί. Πέναλτι δεν ήταν στον Ατρόμητο? Πέναλτι ήταν. Δεν ήταν. Ο ίδιος ο διαιτητής το είπε. Δεν είναι πέναλτι. Ο ίδιος ο διαιτητής που παραπέμπει. Στάσου λίγο, Γιώργο. Ο ίδιος ο διαιτητής που παραπέμπει και το είπε. Τι είπε, ότι ήταν πέναλτι? Ότι ναι, έκανα λάθος τα πέναλτι. Εσύ τώρα. Ο Ζάχος που γιατί δεν είσαι διαιτητής. Γιατί δεν είπες εσύ στην αρχή για το πέναλτι? Δεν είπες τίποτα στο τέτοιο. Δεν το θεώρησες καν τέτοιο. Δεν είπες στον πρόλογο. Το είπα. Δεν είπες στον πρόλογο. Όχι στον πρόλογο. Τι να πω, ρε φίλε. Τώρα το θυμήθηκα. Α, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, γιατί κακό είναι δηλαδή. Όχι, εντάξει. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Τι προγραμματισμένο είμαι να λέω. Όχι, λέω εντάξει. Ωραία, 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 δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, okay. Όπως είπα και με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν πέναλτι. Ό,τι βλέπω σφύριζε. Εσείς θέλετε. Όχι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι από αυτά που είναι. Στην απόφαση του διαιτή. Είναι από αυτά που λέμε και αν το δώσει πέναλτι δεν θα πει κανείς τίποτα, ναι, ναι, και που δεν το δίνει δεν θα πει, ναι, καλά. Εσείς εντάξει, θέλετε και τα 50-50 τα 50 γνωστή καραμέλα. Εντάξει, και όχι γνωστή. Γνωστή καραμέλα, ρε Ζάχο. Άμα ήταν για τον Άρη, ναι, θα ήταν πέναλτι και αποβολή. Με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν το είπα αυτό, δεν το σκουντάει εκεί, γιατί δεν τον είπα? Δεν το σκουντάει ο αμυντικός του ΠΑΟΚ? Γιατί δεν είπα ότι δεν είναι πέναλτι? Γιατί δεν είναι, κύριε φίλε. Γιατί το είπα, δεν το σκουντάει. Δεν το σκουντάει. Σου είπα, δεν είναι πέναλτι. Στη μία περίπτωση είναι διεκδίκηση της μπάλας και στην άλλη υπάρχει ανατροπή. Μα το είπα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ξέρεις από μπάλα, αγόρι μου? Δεν ξέρω, πρώτη φορά. Δεν ξέρεις με αυτά που λες. Εντάξει. Στη μία σου λέω είναι διεκδίκηση της μπάλας όμο με όμο. Σου το είπες μόνος σου. Και στην άλλη είναι ανατροπή. Δεν είπα εγώ καμία διεκδίκηση. Εσύ είπα το είπες. Ότι δεν είναι πέναλτι. Στην εκπομπή είπες ότι δεν είναι πέναλτι γιατί υπάρχει τζατζάρισμα όμο με όμο. Εσύ το έχεις πει και τη μέρα. Κανένα τζατζάρισμα, λέω. Ξαναρίς τα λόγια σου. Δεν θυμάσαι, ρε φίλε. Λέω ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό είπα. Πολύ θα ήθελα να ήταν πέναλτι. Τέλος πάντων, να πω κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Οπότε, Ντρούλινγκ, θα σου πω και εγώ ότι η απόδοσή σου με τον Ολυμπιακό ήταν τρομερή, έπαιξες πάρα πολύ καλά. Όσο μπορούσε. Ήταν ένα πολύ έτσι, δυνατό παιχνίδι, ναι, και ένα γερό τεστ στα πλαίσια της προετοιμασίας σου για το ΠΑΟ Κάρι στο δεύτερο γύρο. Άμα θεωρείς ότι αυτό είναι σωστό, πες λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω τι θα πει. Και ήταν εντελώς τυχαίο, ναι, εντελώς τυχαίο, ναι, ότι ο... Λοιπόν, πώς το λένε αυτός που έβαλε τον κόλο, ο Χασάν. Ο κοντινότερο. Στάσου λίγο, ρε. Στάσου λίγο, ρε.
Περίμενε. Ο κοντινότερος παίκτης του Άρη που το μαρκάρει είναι στα 2,5 μέτρα. Ναι, βέβαια το λάθος το κάνει ο Τζανακάκης, δεν το κάνει η άμυνα. Δεν ξέρω πώς καταλάβει. Το ίδιο λάθος εγώ έκανε βλέπω και με τον ότι ο Χασάν για να σκοράρει, κοντινότερος παίκτης του Άρη στην άμυνα μέσα στη μικρή περιοχή είναι 2,5 μέτρα απόσταση τον Χασάν. Το ίδιο λάθος έκανε ο Τζανακάκης σε μεσά. Αυτά δεν τα λες όμως. Εκεί έλεγες ότι έχω μάτος. Και έχω τέτοιο. Εδώ τώρα δεν σε πειράζει που έχω Τζανακάκη με τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Ναι. Η μεγάλη διαφορά είναι, και αυτό φαίνεται και στον ακροατή που βγήκε πριν δύο τηλέφωνα, ο γνωστός Βαγγέλης που στέλνει τα χαιρετίσματά του στο μακρινό Μπιλμπάο χρόνια ολόκληρα τώρα. Ξέρετε τι γίνεται. Μέχρι και πριν δύο χρόνια μας γλένταγε. Ναι. Έβγαινε στα τηλέφωνα κάθε φορά που χάναμε. Και μας γλένταγε κανονικά. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Σήμερα όμως τι γίνεται. Το γύρισε και αυτό στην παρελθοντολογία. Γιατί δεν έχει άλλο τίποτα να πει. Θα θυμηθεί τώρα και αυτό το 80, θα θυμηθεί και το 72, θα ανοίξει τα κοιτάπια του, την προϊστορία. Μέχρι να κάνει καλή ομάδα, γιατί αυτά εντάξει. Έτσι είναι αυτό. Ναι, η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, γιατί ελάττωσε τις παρουσίες του, δεν μπορεί να βγει άλλο να μας κάνει χουλιαμά. Τώρα αναγκαστικά θα αρχίσει και αυτό στην παρελθοντολογία. Μία ακόμα απόδειξη το ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργα. Καλό σου βράδυ. Γεια σου Γιώργα. Έχουμε γραμμή. Ωραία, να πάμε στο διάλειμμα. Θα πούμε. Να πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι θες. Πάμε στο διάλειμμα. Γιατί σε αδίκησα, δεν έχεις μιλήσει καθόλου. Δεν με αδίκησες. Θέλω να πω για τον Ερέρα και βλέπεις και λογικό είναι. Βγαίνουν και Αριανοί και λένε την άποψή τους, ας πούμε, για τον Ωραία. Ερέρα. Θες να το πάμε μόνο όχι, όχι, θα πάμε εντάξει, για να το. Όχι. Μετά τρία λεπτά δεν θέλω να το διάλειμμα, ερχόμαστε ναι. Και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4 Ράδιο Μαρμίτα Τάσο Στρέγια Ζάχο Ντρούλινγκ. Πάμε λίγο γρήγορα για να πω και εγώ την άποψή μου. Δύο-τρία λεπτάκια, οι φίλοι περιμένουν δύο λεπτάκια όσο πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάντα η δική μου οπτική γωνία όσον αφορά την άποψή μου για τον Άρη, ξέρουν οι συνοπαδοί μου όσοι ακούν αυτή τη στιγμή, είναι ότι τι θα έκανα εγώ άμα ήμουν πρόεδρος. Πάντα η άποψή μου από αυτό το πρίσμα, από αυτό το πρίσμα τι λέω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λάθος τη δεδομένη χρονική στιγμή την απόλυση του Ερέρα. Θα άφηνα τουλάχιστον για το μάτς την επόμενη εβδομάδα με τον Απόλλωνα Τάσος και θέλω και εσύ την άποψή σου αν θέλεις να πεις, αν συμφωνήσεις ή όχι. Δηλαδή θα τον άφηνα να πάει στον Απόλλωνα γιατί μετά έχει και διακοπή νομίζω, ούτως ώστε να έχω και το αποτέλεσμα αυτού του μάτς γιατί στα τρία ντέρμπι που προηγήθηκαν, καλός ή κακός, παίζαν και τα τρία αποτελέσματα. Γιατί λέγαμε, η πιο αισιόδοξη μέσα σε αυτό είμαι και εγώ. Μια χρονιά τον αφήνει το. Όχι, θα πω εγώ, σου λέω. Τι θα έκανα, επαναλαμβάνω, ήμουν εγώ Καρυπίδης, τι θα έκανα. Έχασε τα τρία μάτς αυτά. Για τους διάφορους λόγους είχε ψήσει το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε αυτά τα τρία μάτς όμως υπήρχε σαν αποτέλεσμα και ήταν μέσα και στα τρία. Καλός ή κακός. Λοιπόν, θα τον άφηνα να πάει στη Ριζούπολη με μια ομάδα που είναι τελευταία και φαίνεται ότι είναι η πιο αδύνατη, γιατί σε αυτό το μάτς τουλάχιστον ο Άσος δεν υπάρχει σαν αποτέλεσμα. Άρα θα του έδινα άλλη μια ευκαιρία να μας δείξει. Γιατί. Υπήρχε περίπτωση να σου το πω κι αλλιώς. Να κέρδιζε κιόλας ο Άρης και να μας έπαιζε, λέω, ένα σενάριο μονότερμα και να είχαν ευκαιρίες ο Απόλλωνας. Πάλι θα τον έδιωχνα. Ή να χάναμε και να έπαιζε ο Άρης, ξέρω εγώ, την μπαλάρα με δοκάρια ευκαιρίες. Εκεί θα το σκεφτόμουν, θα έκανα κι άλλες σκέψεις. Θεωρώ λάθος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σίγουρα όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Από χθες το βράδυ ήταν οι γνώμες, θα τα λέω έτσι γρήγορα, διχασμένες στον κόσμο του Άρη όσον αφορά τον Ερέρα. Δηλαδή 50-50 κάπου εκεί τώρα πάνω κάτω, άλλοι υπεθερματίζαν, άλλοι δίναν το ανάθεμα. Στόπα. Λοιπόν, στόπα πριν σήμερα όμως, μέρες θα φύγεις, το είπα. Σήμερα όμως, μετά τις δηλώσεις του Ερέρα, βλέπω ένα διαφορετικό κλίμα, όχι βέβαια σε όλους, βλέπω ένα διαφορετικό κλίμα. Εγώ αυτό το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν μιλάς δεν μπορείς να λες άλλα στην αρχή και άλλα στο τέλος, αυτό μου δείχνει ασοβαρότητα. Ακόμη και αν υπάρχει η πικρία της απόλυσης, το κάτω-κάτω να έλεγε: νιώθω πικρία γιατί δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω το έργο μου. Θα ήταν πιο τίμιο. Άλλο να λες, όπως είπε και ο Τάσος στην αρχή, μεγάλη ομάδα ο Άρης, και τώρα να λες να είναι μικρή. Εμένα το ότι είπε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή μεγαλύτερα μεγέθη, είναι αλήθεια. Και οικονομικά είναι μεγαλύτερα μεγέθη και καλύτερες ομάδες είναι. Αυτό δεν με πειράζει, την αλήθεια είπε. Αλλά να λες τον Άρη Λεγκανές τον Άρη, Λεγκανές Ρερέρα. Ναι. Η Λεγκανές Ρερέρα πάει να βγει Ευρώπη. Εκτός αν εσένα το
όλο αυτό το πλάνο σου που είχε την ομάδα ήταν ο Άρης να τερματίσει 7ο-8ο-10ο. Αν ήταν αυτό, είμαστε οι Λεγκανές. Δεν σε φέραμε γι' αυτό όμως. Και οι Λεγκανές, να σου πω, φέτος Ερέρα κέρδισε την Μπαρτσελόνα. Φέτος την κέρδισε. Γι' αυτό το πέρε. Ναι. Άρα μου τη δίνουν οι άνθρωποι που άλλα λένε παραπέντε, όσοι με ξέρουν και παρακολουθούν τις απόψεις μου ξέρουν, και άλλα λένε και πέντε. Ωραία. Και αν, το τελευταίο, να πω και κάτι άλλο. Γιατί πολλά ακούγονται ότι δεχότανε παρέβαση στο έργο του. Πρώτο, αν δεχόταν παρέβαση στο έργο του, πήγε για τον Κολάσο. Ανυπάκουος ήταν. Ναι, έτσι, αν δεχόταν έτσι παρέμβαση στο έργο του και δεν. Δηλαδή, ερχόταν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ερχόταν ο Διαμαντόπουλος και τον έλεγε, πήγε, θα παίξει ο Κολάσο Ερέρα. Αν στο είπε αυτό και συνέχισες και δεν παραιτήθηκες την άλλη μέρα, σημαίνει ότι είσαι μικρός προπονητής. Αλλά και από την τελευταία, για να κλείσω με αυτό, αν ξαναδώ Κολάσο με νέο προπονητή, όποιος και να είναι αυτός, αν ξαναδώ Κολάσο, εγώ για τη δική μου λογική, σημαίνει ότι δεχότανε παρέμβαση. Δεν υπάρχει καμία λογική. Τι είναι αυτά τώρα, θα πείτε ποιος θα παίξει. Την άποψή μου λέω. Δηλαδή, θα πείτε τον προπονητή ποιος θα παίξει. Όχι, λέω. Μα τώρα λες, αν ξαναδώ Κολάσο, δεν θα πείτε τον προπονητή ποιος θα παίξει. Ωραία, ξαναλέω, γιατί προφανώς δεν κατάλαβες. Δεν ακούγεται καλά. Ωραία, δεν με ενδιαφέρει πώς ακούγεται. Λέω ότι αν δεν με ενδιαφέρει. Την άποψή μου λέω. Θα έπρεπε, λέω. Ναι, άσε τι θα έπρεπε. Εγώ το κρίνω αυτό. Λοιπόν, λέω ότι αν. Και ο προπονητής κρίνει ποιος θα παίξει όμως. Ωραία. Λέω ότι σε ένα παίχτη που του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και η καλύτερη του εμφάνιση είναι μια υποφερτή που δεν είναι αρνητικός, είναι υποφερτός, δεν έχει θέση σε αυτή την εντεκάδα, τουλάχιστον τη βασική εντεκάδα. Ωραία. Αν ξαναδώ βασικό, λέω εγώ, με τη δική μου λογική που μπορεί να είναι λάθος, του Ζάχου, του Ντρούλινγκ τη λογική, αν ξαναδώ Κολάσο στην εντεκάδα, σημαίνει ότι δέχεται παρέμβαση και ο νέος προπονητής. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για τη δική μου λογική. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Χήμαρη είστε και δύο χήμαρη. Καλησπέρα. Θέλουμε, έλα. Θέλουμε τετράωρη εκπομπή. Καλά, μην βάζει ιδέες. Όχι, έχω να πω άλλα τόσα να τα απαντήσω, αλλά δεν μπορώ. Αλλά, έλα, κάτσε γιατί θα μας κράξει αυτός τώρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θόδωρος. Πάμε. Το καταλάβαμε. Ναι, θα με πεις μετά, έλα, τελείωνε. Θα αρχίσει τώρα. Ναι, γιατί υπάρχει άλλος φίλος. Ναι, λοιπόν, καταρχήν λάθος και για μένα. Στο είχα πει Ζάχο ότι μου μυρίζει απόλυτη. Έτσι θυμάσαι. Και όντως δυστυχώς για εσάς. Κακώς το διώξετε τον προπονητή, καλός προπονητής. Αν ήταν να το διώξετε, θα έπρεπε να το διώξετε μετά την ΑΕΚ, εκεί που ήταν τραγικός. Όταν ο Τρέγιας είπε κάτι, έμαθε για Παντελίδη κτλ. Όχι, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση και στηρίζουμε Ερέρα και κάνουμε και ράνουμε. Πριν τα γράψα site, το είπα. Όταν μια διοίκηση βγαίνει και στηρίζει. 12-13 μέρες το είπα. Εντάξει. Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι είναι δύσκολο πράγμα. Τώρα, όταν θέλουν να φέρουν τον Παντελίδη. Πίσω τα άρματα, όλοι παιδιά με ξαφνικές αντεπιθέσεις. Αν να βάλουμε κανένα γκολ, κατσαπλιάδικο ποδόσφαιρο κτλ. Τι να σας πω, για μένα ο άνθρωπος κακός έπρεπε να μείνει ο προπονητής, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, 8η αγωνιστική, να απολύσει έναν προπονητή που έκανε 3-3 νίκες. Έτσι, εκεί άλλα λέγανε οι φίλοι μας. Λέγανε για πρωτάθλημα, λέγανε για άνετη Ευρώπη. Λέγανε ότι επιστρέψαμε και ήρθαμε. Άλλοι τα λέγανε έτσι, αυτά. Εγώ δεν είπα ποτέ για πρωτάθλημα. Βγάλανε αυτά. Ωραία. Στο μάτσο με τον Ολυμπιακό δεν είδα να καεί κανένα κόκκινο κασκόλ. Δεν έχουμε όλοι. Δεν είδα, τελειώσαν τα λεφτά μάλλον. Τα αγοράσαν όλα τα κασκόλ και τα πανό. Τα ασπρόμαυρα δώσαν όλα τα λεφτά για το μάτσο του Μπάουκ. Δεν είδα το γήπεδο γεμάτο. Μισοάδιο ήταν το Χαριλάου στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. 16-17.000. Να υποθέσω. Δεν ήταν όσο με το μάτσο με τον Μπάουκ, φυσικά. Ναι. Αλλά να υποθέσω, επειδή το πάμε και στο οπαδικό καθαρά, να υποθέσω ότι όταν βλέπεις στην Τούμπα πανό του Άρη, πιστεύω ότι εκείνα δεν είναι αγορασμένα. Είναι καταρχήν είναι βλακίες για μένα, κατέρωθεν. Όχι, να το ακούσει λίγο ο κόσμος. Ότι στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Όπως είδες, δεν είπα τίποτα. Κάψανε κασκόλ, μπλούζες, ξέρω εγώ. Ανέφερα γιατί το θεωρώ αυτά, αυτά που παίρνω από τα Τέμπη, ξέρω εγώ. Εγώ δεν το ανέφερα γιατί το θεωρώ. Συμφωνώ μαζί σου, το θεωρώ ανοησία. Αλλά δεν θα το δώσω. Όχι, θέλω να σου πω ότι με τον ΠΑΟΚ βγάλαν μίσος οι οπαδοί σου. Με τον Ολυμπιακό δεν δείξανε τόσο μίσος. Μια χαρά μίσος. Μήπως φοβήθηκαν να του μαλώσει ο πρόεδρος. Όχι, γιατί. Που είναι δηλωμένος Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Συγγνώμη, Θόδωρε, συγγνώμη, λίγο θα πάρουμε και λίγο από την άλλη. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ χειροκρότημα είχαμε και με τον Ολυμπιακό είχαμε ου. Εκτός αν δεν το άκουσες και το ου. Και χειροκρότημα, είχες και ου. Όχι, δεν υπήρχε κανένα χειροκρότημα. Το μην μου λες εμένα. Πράγματα που είδα. Ου. Πήγανε στη θύρα 3 και του έδιωξε η θύρα 3. Μπράβο. Άρα. Είχε ου με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ όλο το γήπεδο. Με τον ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη είχε. Σου ήττα. Και τι σου είπα εγώ με το χειροκρότημα. Ναι, σου πω, με τον ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη σου ήττα σε ντέρμπι. Και είχε άλλα δύο. Τι σχέση έχει. Ναι, τι σχέση έχει. Χάνει από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Λογικό είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Καλά πλάκα κάνει. Καταλαβαίνει, σου λέω. Μια χαρά καταλαβαίνω.
με τον ΠΑΟΚ έπαιξες, ναι, έκανες πρώτη ήττα από τα τρία ντέρμπι, ναι, και με τον Ολυμπιακό ήταν η τρίτη συνεχόμενη τέταρτη. Όχι, τέταρτη συνεχόμενη δεν ήταν. Η τρίτη συνεχόμενη ντέρμπι που χάνεις, σου, ναι, λέω. Εντάξει, και τέταρτη με τον Πανιόνιο. Δεν θα πουνού. Όχι, γιατί να πούνε. Τέλος. Με τον ΠΑΟΚ χειροκρότησα για πουνού με τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ είναι συμπολιτή, είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, έλα, θωσόρι. Με τον ΠΑΟΚ βγάζεις, φιλαράκι, το άκτισο. Έλα. Το Ολυμπιακό δεν σε ένοιαζε. Φυσικά έχουν δίπλα συμπολίτε, είναι ρε φίλε. Εσύ με πειράζει, δεν με πειράζει ο Ολυμπιακό. Εσύ με κάνει κασούλα. Μαζί σου. Έτσι δεν είναι. Μαζί και σου. Το ανάποδα έτσι θα γίνει. Μαζί σου, μα γι' αυτό και το λέω. Έλα, πάμε σε όρε. Μα διακόπτει συνέχεια. Μην έλα, πάμε. Έτσι είναι, αλλά πρέπει να ξεφύγουμε κάποια στιγμή από την πόλη. Εμεί το κάναμε, ξεφύγαμε. Εσεί το κάνατε. Ένα λεπτό, ρε φόρε. Εσεί το κάνατε, ήρθε ένα άνθρωπο και το κάνατε. Δεν το κάνατε από μόνο. Α ανέβουμε κι εμεί. Σίγουρα βοήθησε. Όχι, βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε και ο Σαββίδη, αλλά και η Πιζαγοράκη φάγαμε άσχετα που φάγαμε παπά. Ναι. Το κάναμε και για μας αντίπαλος μισητός ήταν ο Ολυμπιακός. Κάτι που έβλεπα στον Άρη που στόπα που έβλεπα και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ζούσαμε και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τελείωνε ο Ολυμπιακός, τελείωνε το πρωτάθλημα. Δεν μας ένιωσε, πήγαμε στην Καβάλα και χάναμε. Κάπως έτσι είναι και με τον Άρη. Ναι, δηλαδή ζήτηκε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τέλος πάντων. Μόλις φεύγει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ξεφουσκώνει ο Άρης. Ναι. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή, κακό που βρίσκεται. Ο Άρης ήταν κακός με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Με την ΑΕΚ ήσασταν κακοί. Με την ΑΕΚ ήσασταν καλοί. Ναι. Δεν ήσασταν για να χάσετε με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό νομίζω το δίκαιο αποτέλεσμα είναι το Χ. Τώρα. Ναι. Αλλά κοίταξε, δεν έχει center forward. Δηλαδή διώχνει τον προπονητή σου ενώ ξέρει ότι δεν έχει ένα forward. Σωστό αυτό. Να σπρώξει την μπάλα στα δεν υπήρχε. Μέσα στο παιχνίδι. Στην ουσία ο Γιουνές τον καταδίκασε τον Έλληνα. Γιουνές δεν υπήρχε μέσα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ούτε καν έτρεχε, ούτε καν μάρκαρε, ούτε καν προσπαθούσε. Εντάξει. Και τον κρατάει μέσα. Δεν είναι γενικά για center for United, για μένα δεν υπάρχει. Καλύτερα βάλε κάποιον άλλον, κάποιον πιο. Ο Διαμαντόπουλος μπήκε που δεν έχει. Το και πιο πολύ φάνηκε βασικά ο Διαμαντόπουλος. Ακριβώς. Τώρα που βγήκε πέρα σε εμάς, εντάξει, εμείς μέσα στον Ατρόμητο κοιμηθήκαμε. Τι να πω. Εντάξει, πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κάποια στιγμή να καθαρίζουμε τα παιχνίδια. Δεν μας πήγε τίποτα, δεν γίνεται να σε πάει συνέχεια. Κάναμε ευκαιρίες μετά, αλλά τι να το κάνω. Και τον γκολ που φάγαμε είχε ευθύνη ο Πασχαλάκης. Δεν λέμε ότι είναι κακός τερματοφύλακας, αλλά. Όταν τρώει, πάντα στην ανοιχτή γωνία, πάντα τρώει γκολ. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό το παιδί. Είναι φοβερό, να... έχει κορμί μεγάλο. Δεν φταίει ο Πασχαλά. Να σου πω κάτι, τώρα επειδή το πάμε και στο τέτοιο και στο Χαριλάου το γκολ, η μπάλα ναι, πέφτει. Πέφτει γωνία, πάντα τρώει. Όχι, όχι. Έχει θέμα, πέφτει κοιτάξει, καθυστερημένα λίγο. Έτσι, όταν το δείχνει από την πίσω πλευρά, από την πλάτη του παίκτη το replay, βλέπεις ότι πέφτει λίγο πιο αργά. Τέλος πάντων. Παιδιά, το μαρκάρισμα το χάνει ο Κρέσπο. Καθυστερεί δύο βήματα να μαρκάρει τον παίκτη και τρώει τον γκολ. Και η μπάλα, αν δείτε, περνάει ξυστά από το πόδι του Κρέσπο που μαρκάρει. Εντάξει. Έτσι ήταν να το φας. Εντάξει, τέλος δεν μας πήγε για ένα παιχνίδι, δεν πειράζει. Στην τελική δεν ήταν παιχνίδι που έχασες από Ολυμπιακό ΑΕΚ. Έχασες, έχασες βαθμό από τον Ατρόμη. Αδερφέ, έχω άλλες δύο γραμμές και έχω πέντε λεπτά. Εσύ παίρνει μία φορά λοιπόν, πιο νωρίς, ρε παιδί. Περίμενε λίγο, παραπέντε. Ακούς. Έλα, γορή μου. Λοιπόν, τι ομάδα είσαι, Χριστίνα? Πάω. Για πες και το σύνθημα. Πάω και είσαι και δεν φοβάσαι. Έτσι, μπράβο. Ακούσατε. Κουκλάρα μου όμορφη. Αριανό γαμπρό να κάνεις. Κουκλάρα μου όμορφη. Έτσι. Όχι, ρε, μου λες τέτοια. Άντε, καληνύχτα. Γεια σου, Αριανό να κάνει τον τυρανό υπεθερό, ρε. Αριανό, όχι, μη λες τέτοια. Αν σου φέρει Αριανό, θα πεις κάτι. Πάρε και τις άλλες γραμμές. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Επίτροπη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, παλεύουμε. Για βοήθα μας λίγο. Το όνομά σας. Απόστολος. Α, Αποστόλης. Για... Ο Απόστολος τι κάνει, φίλε Ζάχο. Γεια σου, Αποστόλη. Δόξα τω Θεώ, φίλε, εντάξει. Τι γίνεται, Τάσο? Καλά, καλά, Τόλη, καλά εσύ. Πάμε. Έδωσες εχθές αρέστα, ε. Χαμός έγινε. Φίλε, εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που μου βγήκε, γιατί με προσέβαλε ένας άνθρωπος με ανίποτους χαρακτηρισμούς και δέχτηκα μια επίθεση προς το πρόσωπό μου χωρίς να το περιμένω. Εντάξει. Εντάξει. Πέρα από αυτό, εγώ πήρα... νομίζω ότι οποιοδήποτε θα το κάνει. Το δόθηκαν οι εξηγήσεις, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε, το ανέρεσε, τα πήρε όλα πίσω δημοσίως, ζήτησε συγγνώμη. Το θέμα θεωρείται λήξαν ως εκεί. Τώρα το τι, θα κάνει, το τι θα κάνει στην εκπομπή του είναι θέμα δικό του, δικαίωμά του και όλοι κρίνονται κατά του αποτελέσματος. Αν θα δικαιωθεί ο Κωστής με αυτό που έχει επιλέξει να κάνει, θα το δούμε στη διάρκεια. Μπορεί να δικαιωθεί. Μπορεί και να μην δικαιωθεί όμως. Έτσι. Εντάξει. Πάντως το να φέρετε όμως αχάριστα σε κάποιους ανθρώπους, γιατί είπε κάτι και για τα επιτροπικά οφίτσια το μεσημέρι, δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα τον προτείνω τον Κωστή να είναι λίγο πιο προσεκτικός και να εκτιμάει, να εκτιμάει περισσότερο μερικούς ανθρώπους που τον διαφημίζουν, που τον στηρίζουν, που του δίνουν... Δύσκολες ώρες, τελευταίες ώρες, ναι, να πούμε, ναι, ίσως και αυτός έχει τώρα
τις δουλειές του, το άγχος του, την τρέλα του, χαζομάρα του, γιατί έχει χαζομάρα πολύ επάνω του και να τα έχει αμελήσει όλα. Κοίταξε, αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει. Για να ασχολούμαστε εμείς τώρα με αυτό το έργο, ας πούμε, λίγη χαζομάρα. Εντάξει, χρειάζεται λίγο χαζομάρα, αλλά εγώ προτείνω άλλη μια φορά τον πρόεδρο Επιτροπής των Οφιτσίων να μην, το κλείσει, να μην την κλείσει την ομάδα. Άστο λίγο, πάνω στη μούρλα σου να δούμε τι θα γίνει. Έπεσε ο φίλος. Φάνηκε ότι πόλησε η γραμμή. Καλά, τα πούμε και αύριο. Δύο τελευταίοι, μην τελευταίοι. Από είναι δύο λεπτά, παιδιά. Είναι από δέκα ή δέκα ήδη. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Στον επόμενο, τελευταίος. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, φίλε, καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, ρε Τάσο. Έλα, φίλε μου. Μεγαλύτερο παοξάκι από τον Πάκο έχεις ξαναδεί? Από τον Πάκο Ερέρα. Είναι μεγαλύτερο παοξάκι άρρωστο έχεις ξαναδεί, πες μου. Γιατί το λες αυτό, ρε? Τι γιατί το λέω, ρε φίλε. Ούτε ο πιο φανατικός οπαδός δεν θα έλεγε. Δεν θα έκανε τέτοιο φίλε. Ναι, αλλά 3-3 όταν έκανε δεν το έλεγε. Όταν έκανε. Τότε λέγαμε πάμε για ντάμπ. Τώρα το κάνουμε του χρόνου, δεν πειράζει. Ζαχό μου, δεν ξέρω τι λες. Ζαχούλη μου, αχ, Ζαχούλη μου, αγόρι μου, όμορφο εσύ. Λοιπόν, φίλε, κάτι ακόμα θέλω να πω. Όχι, περίμενε, γιατί ρωτάς, Ζαχούλη, είπες να σου απαντήσω, Ζαχούλη. Σ' αγαπάω γι' αυτό. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, φίλε, ό,τι θέλει, αρκεί να μην προσβάλλεις, δεν έχω πρόβλημα διαφορετικό. Εγώ το είπα με αγάπη πάντως, δεν το είπα. Όπως θέλεις να το πεις, δεν έχω πρόβλημα, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ. Και εφόσον είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, εγώ έλεγα Ευρώπη. Και πιστεύω ότι ο Άρης ακόμη και τώρα θα βγει η Ευρώπη. Άμα θέλεις. Ζάχο, εγώ θυμάμαι όμως να έλεγες γιατί θα θερίζεται να κάνει όνειρα ο Αριανός. Γιατί και τώρα το λέω. Γιατί κακό είναι να κάνω όνειρα, δεν κατάλαβα. Όνειρα να κάνεις, ναι. Φίλε. Γιατί να μην κάνω. Να έχουν λίγο μια πραγματικότητα και μια βάση. Συγγνώμη, φίλε μου. Και είπα και το ξαναλέω. Ο Άρης ο φετινός ήταν χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Προσαβίδη εποχή που κάθε καλοκαίρι πηγαίνατε για πρωτάθλημα. Πες μου, αν έχω άδικο. Χειρότερος πολύ. Χειρότερος. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ποτέ τρεις συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι. Φίλε, κάθε καλοκαίρι πρωτάθλημα παίρνατε. Πρωταθλητές Αυγούστου, Σεπτέμβριο. Εγώ σας το πήρατε Σεπτέμβριο φέτος. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Εν μέρει έχεις δίκιο. Δεν λέω για σένα. Μπορεί να εσύ να μην το έλεγες. Λέω για τους συνοπαδούς. Έχει δίκιο ρε εσύ ο Ζάχος, γιατί παίρναμε κύπελο, δεν παίρναμε πρωτάθλημα. Αυτό που έχετε να πάρετε από το 1970 εσείς. Να απαντήσω όμως, ρε παιδιά, να απαντήσω. Εν μέρει έχει δίκιο, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έρχονταν από τη Β' Εθνική ποτέ. Τι σχέση έχει αυτό, φίλε μου, γιατί απαγορεύεται μια ομάδα. Απαγορεύεται μια ομάδα σε ένα πρωτάθλημα που υποτίθεται είναι ισότιμο και ισόνομο προς όλους όταν ανεβαίνει από τη Β' Εθνική και αυτήν και ο Άρης. Δεν είναι ο Λεβαδιακός να μην μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Άρα μόνο σου, δες τώρα τι λες. Μόνο σου λες, στην ουσία τι λες. Ότι στην Ελλάδα αποκλείεται ποτέ κάποιος να ανέβει από τη Β' Εθνική για να πάρει πρωτάθλημα. Άρα δεν μιλάμε για ισότιμο πρωτάθλημα. Έχει γίνει. Όχι, ποτέ δεν υπάρχει είναι. Ομάδα ελληνική που το έκανε. Όχι, δεν έχει. Ναι, ακριβώς αυτό. Η στατιστική λέω ότι ενδόμηχα, τι λέει ο φίλος, ότι δεν γίνεται να γίνει αυτό γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Ξέρουμε. Στην Αγγλία, ρε, φίλε. Στην Αγγλία έγινε με τη Λέστερ, φίλε. Έγινε με τη Λέστερ. Έγινε με την Καϊζερσλάουτερ στη Γερμανία. Με τη Λέστερ δεν ήταν σε άλλη κατηγορία. Δεν ήταν Β. Και πήγε ο Ρανιέρη και πήρε τα Β. Ήταν, σώθηκε την προηγούμενη. Την πιο προηγούμενη. Ήταν. Έλα, πάμε σε αυτό που θες να πεις. Εγώ πιστεύω ότι τον Ερέρα το διώξατε, ναι, για να φορτώσετε κάποιον τις ήττες από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Γιατί να τις φορτώσουμε? Αν ήταν να το διώξετε, έπρεπε να το διώξετε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν παίζαν, τι ήταν αποτελέσματα που δεν παίζαν, δηλαδή είτε σε αυτά τα δύο μάτς, όπως και με τον ΠΑΟΚ. Παίζανε. Ακριβώς. Δεν ήταν έκπληκτο. Δηλαδή, δεν ήταν. Ναι. Αυτό λέω, Ζάχο. Ναι. Αυτό σου λέω. Ότι αν παίρνατε ένα προπονητή, πάλι, ναι, θα χάνατε. Ναι. Κατά 90%. Ναι, έτσι λες. Ναι. Έτσι λέω. Ωραία. Έτσι. Γκαρδασάκο, μου, κάνε ένα επίλογο. Πήγε 10 και 3 και έχουμε άλλα 3 λεπτά που πρέπει να διαβάσουμε και τις συνέντευξες. Κάνε ένα επίλογο, φίλε. Τρέγια. Έλα. Παίρνεις πολύ παοξίδικα χτες, ρε μάγκα. Μπράβο. Να σε καλά, φίλε. Πολύ παοξίδικα, έτσι δηλαδή. Μ' έκανε να νιώσω όμορφα με αυτό που είδα.
Όλα καλά, όλα καλά. Τέλος, καλό. Όλα καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, Καντάση. Σας ακούμε συνέχεια, να ξέρετε. Να σε καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Και αύριο εδώ είμαστε και να βγαίνετε λίγο νωρίτερα. Και να πω και ένα καληνύχτα στα επιτροπικά. Έτσι. Επιτροπικά και ο πρόεδρος να φροντίσει να μην κλείσει η σελίδα. Τελικό. Όχι, να κλείσει. Ζάχο, ράδιο Μαρμπίτα, κάντε ρε. Καλά, ρε. Κάντε σελίδα ράδιο Μαρμπίτα, ρε. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν, στα μάτσα του Champions League των 8. Στον κωδικό 1500 Μονακό Κλαμπρίζ 0-4-0-3 ημίχρονο, 3 φράγκα. Καλά που δεν το έπαιξε. Και στο 1501 Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ 2-0 από ημίχρονο. Πόσο ήταν ο Άσο αυτός για πέστονα? 10-50. Αν το παίζαμε εμείς το 10-50 τον Άσο θα ήταν 0-2 στο 8. Δεν προλάβαμε κίχ να κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο με αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά να τρέχουν τα ζάλια σας, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το ψητοπολείο Πορκίτο το βρίσκουμε στην πρώην διοικητηρίου Καραολή και Δημητρίου 52. Δελιβεριά, τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας στο 2310-525-55. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ήταν και η Skies Aviation Academy. Κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες άμεσα δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Θεσσαλονίκης 10 η διεύθυνση. Περισσότερες πληροφορίες ιντερνετικά στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον βασικό υποστηρικτή, έναν ακόμα τους βασικούς υποστηρικτές, το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301, ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League όπως σήμερα, και Europa League όπως την Πέμπτη και φυσικά τις αγαπημένες ομάδες με κρύα πιάτα, με special έχετε... καθαρά ποτά, με σαγηνευτικές όμορφες εθέρειες υπάρξεις εντός, εκτός και επί τα αυτά του Escobar. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε, το ξέχασα, όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Αύριο πρώτα Θεός 8 η ώρα πάλι για Ράδιο Μαρμίτα. Έτσι, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από μένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Κωστάκι, αφιερωμένο αυτό, Auf Wiedersehen. Μπορείς να πεις τρεις φορές δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Δεν μπορώ να φάω στραγάλια γιατί είναι σκληρά. Φάτα, μαλακά.